Της κακομοίρας. Άκουσε τι λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε εδώ στους 95,5 από τώρα μέχρι και τις 4 κακομοίρας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καδαμπάκας στο production. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με όλους εσάς και φυσικά με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά θα πάρετε την καλύτερη τιμή και η όλη διαδικασία θα τελειώσει σε ένα μόλις λεπτό. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν και ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, μέσα από το οποίο μπορείτε να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το αυτοκίνητό σας και να το βρείτε στο www.listoparto.gr. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου πέρα από αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα ή καινούργια, καινούργια ή μεταχειρισμένα, υπάρχει και ένα απίστευτο συνεργείο με σέρβις, με τις περισσότερες ράμπες για αυτοκίνητα που έχετε δει ποτέ και μια μοναδική, φανταστική προσφορά για τους φίλους οι οποίοι έχουν πάρει αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου. Το σέρβις του αυτοκίνητου με τα καλύτερα ανταλλακτικά και τα πιο επώνυμα λάδια τα οποία κυκλοφορούν με 70 ευρώ τελική τιμή. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το ΦΠΑ και η εργασία και εκτός των άλλων θα κερδίσετε και ένα κουπόνι αξίας 10 ευρώ προκειμένου να γεμίσετε με φυσικό αέριο το αυτοκίνητό σας. Η προσφορά είναι μοναδική, θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή θα μάθετε περισσότερα για να κλείσετε ραντεβού στο 2310-596-676 στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη και μοιράζει μετρητά. Από χτες Δευτέρα, καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοβορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης, ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά
Πείτε το και κερδίστε επί τόπου 100 ευρώ. Μην κάνετε ούτε λεπτό, κάθε αεροφυγάς θα δίνει το στίγμα του στον αέρα, θα πει πού κινείται και φυσικά εσείς καλείστε να το εντοπίσετε και να κερδίσετε 100 ευρώ. Αν δεν βρεθεί, αν δεν το πιάσετε δηλαδή, το ποσό διπλασιάζεται την επόμενη μέρα. Αν δεν βρεθεί και δεύτερη μέρα, τριπλασιάζεται. Μέχρι τώρα τον βρήκατε. Σήμερα το συνδυματικό, επειδή γελάς, ήταν Ραπτόπουλος. Ο Φυγάς. Εγώ ήμουν ο Φυγάς. Συνδυματικό ήταν. Α, τι, κρυφτό παίζεται στο Μετρόπολη. Τι, κυνηγητό, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Αφού υποτίθεται ότι εσύ ακούς 24 ώρες το 24. Σανταλίνα, μανταλίνα παίζεται. Το επιχείρημά σου είναι, δεν άκουγες τι έλεγε προηγούμενη εκπομπή. Δεν άκουσες το Φυγά που κέρδισε ο τύπος 100 ευρώ γιατί είπε Ραπτόπουλος. Ναι, να του ζητήσω 20 ευρώ να με πάει στα Καλαμαράκια να με ταΐσει, να πούμε. Στα Καλαμαράκια. Δεν ξέρω εγώ από τα Καλαμαράκια. Τα Καλαμαράκια, πού να τα ξέρει. Σαν του Καλαμαράκια, δεν έχει. Δεν σου έφτανε ολόκληρη πίτα που έφαγε εδώ πέρα. Πίτα. Παίρνει ένα κομμάτι, πάει και από πίσω μου να ψηρήσει και δεύτερο. Ναι. Λες και άμα μου ζητήσει, δεν θα του δώσω. Φυσικά θα μου δώσει, γιατί την πλήρωσε την πίτα, τζάμπα τη δώσαμε. Αν την πλήρωσα. Πρώτα απ' όλα είναι από το μαγαζί του κολλητού μου. Ο κολλητός όμως δεν πληρώνουμε εκεί, ούτε δεύτερο. Ναι, δεύτερο. Δεύτερον, το αν πληρώνω ή όχι το γνωρίζω εγώ. Το γνωρίζω κι εγώ. Εσύ δεν το γνωρίζω. Πώς δεν το γνωρίζω. Κάνει να βάλει το χέρι στην τσέπη σαν τον αυλόνι, α τα πληρώσω εγώ. Η τσέπη είναι άδεια μέσα, ούτε καραμέλες χόλς δεν έχει να πούμε. Άσε ρε Γρηγόρη κερασμένα, κάνει την κίνηση εσύ, αυτό είναι καλό. Ναι. Και εγώ το κάνω. Μην νομίζεις. Βάζει το χέρι στην τσέπη. Δεν φτάνει που το ταΐζει. Πιάνει το ύφασμα μέσα. Δεν φτάνει που το ταΐζει ο ψηλός όποτε έρθει. Ναι, εγώ δεν λέω όχι. Εντάξει, γκρινιάζει και από πάνω. Καθημερινός πελάτης. Και ο άνθρωπος, επειδή είναι ευγενικός, λέει κέρνα και τα παιδιά. Και έρχεσαι εσύ εδώ και ρωτήσει τι μας κερνάς. Με το αλουνού τα κεράσματα. Μ' αρέσει ρε κερατά, είσαι ασύλληπτος. Δεν πιάνει. Ας Γεωργίου σου είπα ποτέ κάτι. Ε? Σου λέω φάει πίτα. Ναι. Σε όποιον έρχεται εδώ, τώρα φάει πίτα. Φάει πίτα, αλλά την κερνάει ο άλλος. Δεν λες ότι μας κερνάει. Δεν είπα σε κανέναν ότι τον κερνάω. Α. Ποτέ δεν λέω ότι κάποιος. Αυτό λέω, γιατί έχει μια λεπτομέρεια. Λες φάει πίτα. Σε είπα ποτέ. Φάει, θα φας, φάει. Δηλαδή, δεν λες ότι ο άνθρωπος μας κερνάει τις πίτες, ας πούμε, εκεί πέρα στην Παπάφινα. Δεν χρειάζεται να μας κερνάει. Δεν χρειάζεται να μας κερνάει. Δεν έχει ανάγκη βλάστη από διαφήμιση. Ναι, ναι, εντάξει, έχει ανάγκη εσύ από κούτρα όμως. Από κούτρα. Ε, βέβαια. Και αυτό περνά κάθε πρέπει και λες δώσε κάτι γραμμή. Πρέπει, άντε ρε, πας στα θέματα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τρόπα Μαρίνα, λέγε. Τι έγινε, ο φίλος ο Τίγρης. Ο φίλος μου ο Τίγρης. Ο κάτοικος Περιστερίου. Ο κάτοικος Περιστερίου. Δεν τα βρήκε με το φίλο στο Σπανό. Ο φίλος μου ο Σπανός. Ναι. Κοίταξε κόκκινο, εγώ φίλους δεν έχω. Γιατί όταν ξαπλώθηκα ανάσκελα να πούμε, κανένας δεν ήρθε στην κλινική. Εσύ που ήρθες, ήρθες να δεις αν ψωβίζω να πάρεις την εκπομπή μόνος. Και έκανες το στεναχωρεμένο. Άκουτο. Ο αγνώμονας. Αγνώμονας. Ο αχάριστος. Πήρες κάτι. Το ζών. Πήρες κάτι λουλούδια από τον Τζέλο Τζάμπα. Και τα λοιπά. Από τον Τζέλο Τζάμπα. Έβαλες κάποιον να σε φέρει τζάμπα στην κλινική. Περίμενες. Άκου σενάριο. Ναι. Ότι τον πήγα λουλούδια λέει από το. Ναι. Από το Τζέλο. Ναι. Γιατί είναι χορηγός Μοζέλος και τα δίνει τζάμπα. Τζάμπα. Δεν λες ότι είναι το καλύτερο ανθοπολείο στην πόλη. Επειδή σε ταΐζει τζάμπα ουίσκι, γι' αυτό είναι το καλύτερο ανθοπολείο. Με ταΐζει τζάμπα ουίσκι. Άμα δεν σε ταΐζει ουίσκι τζάμπα, θα ήταν το χειρότερο ανθοπολείο. Έλα ρε, πας στα θέματα. Ήθελες και 1000 ευρώ να πας στην Καστοριά. Ποιος είσαι ο Ρουβάς, τον ταΐζει. Τον πα, τον προσέχει. Τον κάνει το ένα, τον κάνει το άλλο. Και αντί να πει ευχαριστώ, σε κράζει. Ρε φίλε, να τον δέρνει πόσε ώρε. Καλά, καλά. Λέγε τώρα τα θέματα. Τι έπαθε ο Τίγρης με τον αυτόν. Ρε φίλε, καταρχήν ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ. Ποιον εκτιμάς? Ποδοσφαιρικά του. Ποιον. Να τελειώσω. Ποιον εκτιμάς? Απευθύνομαι, λέω, σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ ποδοσφαιρικά. Για ποιον λες? Για τον κύριο Μανώλο Χιμένεθ. Ο Μανώλο Χιμένεθ. Μανώλο Χιμένεθ. Εντάξει. Λοιπόν. Ο οποίος βγαίνει μετά τον αγώνα, σταμάτα ρε εσύ. Πόσο κομπλεξικό είναι. Είμαι 16 χρονών, ρε φίλε. Είσαι 16 κομπλεξικό, ναι, είμαι κομπλεξικό. Άλλο. Ναι. Αν είσαι 16. Τι είπε ο Μανώλο Χιμένεθ? Ότι έχει παλιμπέδισμο. Ναι, μη παλιμπέδισμο. Ότι έχει παλιμπέδισμο. Έχω παλιμπέδισμο αφού είμαι χαζό. Το ξέρω. Το ότι είσαι χαζό. Άσε να πει κάτι τέτοιο. Άσε με τώρα. Βγαίνει ρε Χιμένεθ μετά το τέλο του αγώνα και λε γιατί πανηγυρίζανε και γιατί λε και παίξανε και είμαστε μόνοι εναντίον όλων. Ωραία, πλάκα μας κάνεις, δηλαδή. Το μαλώνεις γι' αυτό, δηλαδή. Όχι, δεν είναι δηλώσεις σοβαρές αυτές. Το μανώλεις το μαλόλο. Άκου τι είπε, γράψουν το. Γράψουν σε πάνω. Θα σου αντιστρέψω το ισχυρό άλοθη μου. Δεν είναι άλοθη. Κάτσε να σου πω. Εκφέρω μια άποψη. Μπράβο, μπράβο. Η οποία θες να συναντιστρέψω. Μπορεί να θυμώσει ναι. Ο αεξής. Ναι. Μπορεί να χαρεί κάποιο άλλο. Εγώ δεν θέλω συμπαθή. Έρχεσαι εδώ τώρα να κάνεις ραδιόφωνο 2 η ώρα. Και βλέπεις εκεί τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ναι. Όλους εδώ τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ναι. Να έχει παίξει ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, να έχει λυσάξει ο Ατρόμητος, ναι. Εντάξει, και να έχει παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ατρόμητος Κύπελο, ΑΕΚ Ατρόμητος Πρωτάθλημα και να είναι ο Ατρόμητος να πούμε γκούτσου γκούτσου. Ναι. Και να βγαίνει ο, πώς το λένε, του ΠΑΟΚ ο προπονητής και να έλεγε ΠΑΟΚ εναντίον όλων. Θα έλεγε
τα ίδια που λες τώρα. Θα τον μάλωνες τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα τον μάλωνες. Δύσκολο σε κόβω. Θα σου λέγανε πρόσεξε εδώ πέρα η θύρα 4 ένα χίλια μέτρα από εδώ. Μην έρθουν εδώ και μας τα σπάσουνε. Φίλε. Εμείς παίζουμε ΠΑΟΚ εδώ. Εγώ χτες. Ποιος το εδώ. Όχι, λέω μήπως φοβηθείς και λες. Χιμένεθ Άραβες. Κατάλαβες, θέλω να σε πω. Καλά έκανε ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ έχει τον Μασούτ δεκάρι. Ο Χιμένεθ έχει τον Μπακασέτα εξτρέμ. Ο Χιμένεθ δεν τον πήρανε χαφ. Ήταν αργός ο χαφ. Πήγε, άλλαξε να πούμε τον Ουάρντα από τον Μπακάκι, πανέξυπνη εσωτερική αλλαγή, δεν την είπατε. Μόνο να πουλάτε να πούμε εδώ πέρα, πώς τα λένε, φαγητά και αυτά και να δίνετε να πούμε κότες και αυτά και φασαρίες και αρκούδες να πούμε. Δεν είπατε ότι ο Μπακάκης έσβησε τον Ουάρντα, άλλο έξυπνος προπονητής στο ατρομή του. Το Χιμένεθ τον έκανε μια καψιά και τον πήγε από τη μεριά του Χουλτ. Και όταν έπαιξε 3-1-2-2 τα χαφ, γιατί η Άκη είχε χαφ 2, άντε έφυγε και ο Γρήγορος πήγε με δύο αργά χαφ, 3-1-2-2 τα χαφ οι άλλοι. Έκλεισε ο Ουάρντα φοβερά πάνω στον αργό και διέλυσε να πούμε στο γάμα της εστίας τον τερματοφύλακα, τον ασχημάντρα αυτόν από την Κατερίνη, από τον Τσιντότα. Αλλά άμα τα έκανε αυτά να πούμε. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα να πούμε και κάνουν έρωτα. Οι αράχνες, να πούμε, πού να το πιάσει. Σωστό. Σωστό. Βγαίνει ο Χιμένεθ και γκρινιάζει. Καλά κάνει. Λοιπόν. Ξέρεις γιατί γκρινιάζει. Αυτό τι είναι, δεν... άλοθη. Ναι, ναι, άλοθη είναι. Γιατί λέει ρε, εσύ τίγρη, ο ΠΑΟΚ έχει και 2-3 φίλους. Εμείς πάμε όλοι εναντίον όλων. Όλοι εναντίον όλων. Όπου λένε στην Τούμπα. Όλοι εναντίον όλων. Έχει μπερδέψει τώρα τα πάντα. Όλοι εκατομμύρια όλοι εναντίον όλων. Κάτσε. Όλοι. Επειδή μη ρε κόκκινε, ρε κόκκινε. Σου λέει ο υπάλληλος στον διευθυντή, στον ιδιοκτήτη. Ρε τσιγκούναρα, ένα μάζε με πάρει εσύ. Ήρθαν με τα μηχανάκια οι αεξίδες από πίσω στη διπλανή τη γειτονιά. Εκεί που μεγάλωσε βρεγίφτο τσιγκούναρα. Και έχει εδώ ο Ατρόμπτος βγάζει τα κόκαλα να πούμε. Ο Χατζησαίας κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Ο Ουάρντα, τα χάφω. Ο χειρότερος παίκτης ήταν ο Μανσόν. Ευτυχώς που ήταν και ο Μανσόν για την ΑΕΚ, ο χειρότερος παίκτης του Ατρομήτου. Και δεν φάγανε 3 η ΑΕΚ. Ήταν για 3-1 η ΑΕΚ. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Ήταν και λίγο ύποπτο να πούμε. Που δεν ήταν σε καλή μέρα. Ναι, καλά, ναι. Ήθελα με γυαλιά. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Και γρινιάζει, σου λέει κάτσε ρε φίλε. Πάει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει γρινιάζει. Σταμάτα ρε, γρινιάζει. Πώς γρινιάζει. Δεν είναι γάμα ρο, είναι γάμα κάπαρο. Πάμπα. Πώς είναι? Γάμα κάπαρο. Γκρίνια είναι. Γκρίνια είναι. Ανάλογα ποιος το κάνει. Ανάλογα ποιος την κάνει την γκρίνια. Γκρίνια είναι. Εγώ στην Τούμπα τη λέω γκρίνια. Γκρίνια. Κατάλαβες. Γρινιάζει γιατί σου λέει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο έπαιζε φιλικά ρε. Και εγώ ήρθα εδώ πέρα να παίξω και με φάγανε οι κροκόδηλοι να πούμε. Ο Φουγκαράς ο Χιμένεθ. Κατάλαβες τι έγινε. Τους έσκυσε ο Ουάρντα ο Χιμένεθ και λέει ο άλλος πάρε μου και ένα μας ρε φίλε. Δώσε και κανένα φράγκο να πούμε. Πάρε την τσέπη σου η οποία έχει αράχνες μέσα. Βγάλε κανένα φράγκο. Έχω πάω εγώ η ΑΕΚ με όλους να πούμε απέναντι. Στο... Δεν ήτανε... Ήτανε μορφή στο Μελισανίδη αυτό του Μανόλος Χιμένεθ να πούμε να πούμε. Το κατάλαβες το έργο να πούμε να πούμε. Άντε πάμε παρακάτω να πούμε να πούμε. Άντε. Και η ΑΕΚ άρχισε να σκάει. Να βγουν τώρα οι αεξίδες. Μετά το 70 που είχε η ΑΕΚ σαν τον ανάπηρο να πούμε πάνω στο καροτσάκι κούτσα κούτσα. Έτσι ήταν η ΑΕΚ μετά το 70. Τραυματίστηκε και ο Σιμόες. Πώς το πες, άλλαξε και θέση ο Ουάρντα, πήγε από τον Μπακάκι τη μεριά, από την άλλη μεριά. Έπρεπε να κάνει, να βάλει τον Γκάλο δεξί μπακ, να βάλει αριστερό μπακ τον Μπακάκι, να κλείσει τον Ουάρντα. Δεν το έκανε ο Χιμένεθ ο Μάγκας, να πούμε. Ναι. Προειδοποίησα την Πέμπτη. Εσύ, ναι. Τι προειδοποίησες? Το γράφω την Πέμπτη. Τι με νοιάζει να τη γράφει και ποιο σε διάβασε δηλαδή. 30 άτομα, 80, 1100. 80.000 άτομα. 80.000 άτομα σε διαβάζαν. Ποιο είσαι ο Πασαλάρης, εσύ μου έφαγε ο Ουάρντα από δύο περίεργου με πιστόλι και μαχαίρι. Μαχαίρι και πιστόλι. Υποθέτω ότι ήθελαν να τον εκφοβήσουν και όχι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και κατάφερε και διαφύγε. Επειδή όμως ο Αιγύπτιος είναι κανονικό τρολοκομείο, πιστεύω το σκηνικό αυτό περισσότερο θα τον πεισμώσει παρά θα τον αποθαρρύνει. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει ρε Γρηγόρη. Φοβερά πράγματα να πούμε. Ο Ουάρντα παίζει γιατί πληρώνεται. Πληρώνεται. Ναι, βεβαίως. Αποδείχθηκε αυτό. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, δεν Γρηγόρη. Όλοι, δεν έχουν όλοι την ίδια ιδιοσυγκρασία. Πώς πάτε. Ιδιοσυγκρασία. Τι είναι αυτή. Άλλος μπαίνει σε ένα γήπεδο, ναι. Βλέπει 30.000 κόσμο και ναι. Τρέχουν τα πόδια του. Ωραία. Ο άλλος. Άλλος πορώνεται. Ποιος πορώθηκε. Ποιος πορώθηκε τώρα. Ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα σε 30.000 κόσμο τρέμαν τα πόδια του. Μόλις στην Τούμπα όταν έπαιζε. Πότε. Πότε, πέρσι σε όταν. Τι σε ποιο παιχνίδι. Καταρχήν είναι άδικο επειδή έχετε ξεκινήσει. Ναι, τι. Και εσύ στο χθεσινό σου σόου το οποίο τι έλεγα. Σόου.
Τι σοου. Σοου, ναι. Αυτό show που κάνει στη Μαρμίτα στην Ανατολική Σάξη 12 δεν είναι σοου. Σοου είναι. Ναι. Σοου είναι. Ωραία, τι. Ήρθα και τα πάω και επίσκεψη. Θέλω να σπάσουν το μαγαζί. Θέλω να σπάσετε τώρα, παιδιά. Λέει όχι, γιατί είναι αεξίδες, λέει, μέσα και πανηγυρίζουν. Λέει δεν υπάρχουν αργιανοί κυρακλείδες σε αυτή την πόλη, να πούμε, και πανηγυρίζουν αεξίδες. Τι αεξίδες, λέει, στην Τούμπα. Μου λέει, δεν ξυπνήσατε, λέω. Εδώ οι αεξίδες είναι πιο πολλοί από τους κυρακλείδες. Αλλά δεν το σπάσαν το μαγαζί. Σπάστε τώρα, λέω, και να γίνει καμιά φορά. Γιατί αυτό ο κοντός δεν με πληρώνει πολλά λεφτά. Έτσι του γλύφεις. Είναι πιο πολλοί αεξίδες από τους κυρακλείδες. Ψέματα είναι. Αλλά επειδή από προσανατολή συνεχώ στην κουβέντα. Τι από προσανατολή στην κουβέντα. Λέει καλά, υπάρχουν αεξίδες στην Τούμπα, με λένε. Λέω αφού δεν υπάρχουν αργιανοί κυρακλείδες, τι να κάνουμε, λέω. Θα του δίνουμε. Θα του δίνουμε, λέει. Δίρτε του, λέω. Εγώ να του δίνω. Αυτοί με αφήνουν λεφτά εδώ πέρα. Εσείς θα του δίνετε. Τελικά ήταν ευγενικοί, δεν του δίνανε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ο φίλο διαρωτάτε. Διαρωτάτε. Μήπω έκλεισε την ΑΕΚ ο Μανσόν, λέω μήπω. Ο Μανσόν έκλεισε. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η βλακία. Γιατί... Ο ένα παίζει γι' αυτό. Γιατί ρε κόκκινο. Γιατί. Για πώ γίνεται δηλαδή. Για τον Κόντε δεν λέγανε. Χάνουν τα Γιάννα γιατί να μην μπράβο ο Μανσόν. Στην ΑΕΚ. Τι μπράβο στην ΑΕΚ. Αν κατάφερε και έκλεισε τον Μανσόν. Τι... Έκανε. Ναι. Είναι τυφλή στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Στον Ολυμπιακό δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουν. Που πήρε αυτό τον παικταρά. Ναι. Το καλύτερο, ο Καντέ της Ελλάδος. Ο Μπελκαντέτ είναι. Ο Καντέ της Ελλάδος. Καντέτ, άκουσα. Τα Καντέτ τα ήξερες. Ο παππούς είχε να σε στείλω σε έναν ορειλά. Τους γιατρούς φίλους έχουν. Τι έχεις, ναι, τζάμπα, άμα είναι να πάω από στους έχεις τους γιατρούς και τους έχεις τζάμπα να πούμε, εντάξει. Άμα είναι τζάμπα. Ανταποδοτικά είναι όλα. Δίνεις, παίρνεις. Όχι, δίνεις, στην πλάτη του αδρώνει, εσύ του κάνεις, κάνουμε διαφήμιση στους γιατρούς. Δεν, πώς θα γίνει, για. Εσύ δεν δίνεις κανένα φράγκο κι εγώ. Στην πλάτη του αδρώνει, παίρνουμε. Όταν και... αυτό το πράγμα είναι επικοδομητικό για τον κόσμο και δίνει. Άσε ρε τώρα, πήρε μεταλλική φωνή να πούμε τώρα. Θα μα μάθει. Αυτή είναι. Τι άσε ρε. Σε χαλάει το ξέρω. Όχι ρε, δεν με χαλάει. Απλά με νανουρίζει η μελωδική φωνή σου. Πω, πω τι φωνάρα έχει ρε κόκκινη ραδιοφωνική. Πραγματικά γουστάρω. Δηλαδή οι γκόμενε χύνουν από κάτω να πούμε τι, το γάλα. Στο πάτωμα να πούμε. Κατάλαβε όταν ακούνε αυτή την μελωδική φωνή. Κορίτσι μου. Τη διαιτησία που έχει μουλοχτεί η ΑΕΚ όλη τη χρονιά ούτε στα όνειρά μα λέει. Ξέρει τι διαιτησία έχει η ΑΕΚ. Διαιτησιάρα είχε. Διαιτησιάρα έχει η ΑΕΚ. Δεν δίνει σίγουρα τι μια δεν δίνει. Κίτρινη κάρτα. Ο Φσάιν γκολ έβαλε, τι δεν δίνει. Εντάξει, ωραία. Τι, ο εντάξει, τι εντάξει. Άμα ήταν για τον Πάοκ, θα φώναζε. Τι, ο εντάξει. Του Πάοκ. Τι, ο εντάξει. Εντάξει. 30 φάουλ. Δύο χαρισμένε κόκκινε κάρτε. Γκολ of side. Σίγουρα, μη, ναι. Σίγουρα μία κόκκινη 100%. Λοιπόν, πήγε ο Μελισανίδη εκεί το διαιτητή, αλλά. Εκεί στο Σπανό δεν έδωσε κανένα κουρασάν φωλή εκεί πέρα. Τους πλάκωσαν οι Παοξίδες, ο Χατζησέας και ο Άρντα και ο Γιαννούλης στις κούρσες, τους αλλάξαν τα πετρέλαια. Εσύ έλεγες ότι ο Χατζησέας. Ζησησίας. Ο Χατζησαίας. Τι έκανε αυτός. Θα βάλει αυτόν γκολ. Ναι. Λέω, ο Χατζησαίας. Και έτρωγε σίδερα. Έτρωγε σίδερα. Όταν θα πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα και το ρωτήσει ο γιος του Χατζησαία 16 χρονών. Μπαμπά, όταν πήρε το πρωτάθλημα που έπαιζες, μη είχε διώξει ο Πάοκ, αγόρι μου, και έπαιζα στον Ατρόμητο. Και σκύλιασα στο μάζι με την ΑΕ και να πάρω Πάοκ το πρωτάθλημα. Και θα πάει ο συμμαθητής που θα πει: καλός λακάμπας ήταν ο μπαμπά σου. Κατάλαβες. Άντε τώρα πάει στα παρακάτω. Έτσι θα πει ο, έτσι θα πει ο συμμαθητής στο γιο του Χατζησαία. Είναι επαγγελματίας. Ναι, εντάξει. Το και πού ξέρει ότι ο Πάοκ ναι, δεν τι... τον είπε: πόσα παίρνει αγοράκι μου το χρόνο, ναι. 150 χιλιάρια. Πάρε άλλα 50. Πάρε και 50 να πάρει το πέλο σου δώρο στι Σεϊχέλε. Στου Σεϊχέλε, ε. Σεϊχέλε ονειρεύεσαι. Αφού είπα ζουζού, πώ κατάλαβε Σεϊχέλε. Τι ζουζού είπε. Αφού αλλάζει, είπε κάτι άλλο. Πώ κατάλαβε ότι εννοούσε Σεϊχέλε. Επειδή κάνω σαρδάμ εγώ, δηλαδή πρέπει να με κοροϊδεύει εσύ. Όχι, εγώ πρέπει να. Δεν ξέρω τι εννοώ Σεϊχέλε. Σεϊχέλε είπε. Σεϊχέλε. Δεν ακούω να. Σοβαρά δεν βλέπω. Δεν ακούω, ναι. Έχω εμφοέ. Καταρχήν δεν φορά τα ακουστικά. Αφού έχω εμφοέ, ρε. Πάω κάθε χρόνο και με βάζουν κορτιζόνη για τα αυτιά. Επειδή τόσα χρόνια. Κορτιζόνη σου βάλανε. Για τα αυτιά. Περίμενε. Για φορά τον χρόνο. Σου βάλανε. Για εμβοές. Κορτιζόνη. Εμβοές. Να τελειώσω. Ναι, κορτιζόνη. Λες εγώ να μην το ξέρω που έχω κάνει δύο τυμπανοπλαστικές και έχω κάνει. Χιλιά... τι σχέση έχει με την κορτιζόνη και τις τυμπανοπλαστικές, δε κόκκινε. Έφαγε κορτιζόνη. Δηλαδή αυτή η κοιλιά από την κορτιζόνη έγινε, όχι από τα λουκάνικα που έτρωγε στο γιώτη να πούμε. Αυτά τα βυζιά από την κορτιζόνη. Από την κορτιζόνη τα βυζιά. Ναι. Δηλαδή έκανε όταν έπαιρνε κορτιζόνη λίγα βυζιά. Φυσιολογικό. Όταν τη σταμάτησε δηλαδή, γιατί παρέμειναν τα βυζιά. Από του γύρου είναι τα βυζιά. Γιατί είναι συγκεκριμένη διατροφή που πρέπει να κάνει όταν παίρνει κορτιζόνη. Και εσύ τι έτρωγε, ζάχαρη και αλάτια. Εσύ έπαιρνε κορτιζόνη. Ναι, έπαιρνε. Για την κολονοσκόπηση. Έπαιρνες... δεν παίρνει κορτιζόνη για την κολονοσκόπηση. Πήρε για την κολονοσκόπηση. Ξέρω του. Δεν παίρνει. Έπαιρνε κορτιζόνη για το πουλί σου. Για το πουλί μου, ναι. Λοιπόν, παίρνει κορτιζόνη για τα αυτιά σου. Για τα αυτιά μου. Γιατί δεν παίρνει κορτιζόνη. Πες μου, δηλαδή, ειλικρινά, γιατί με γεννούνται πολλές απορίες και διαφορά. Ρωτά γιατί έχω εμβοές και δεν γιατί σε ακούω δεν τα ζουν 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 που λες. Τι υπάρχει, ναι, που δεν παίρνει κορτιζόνη. Για πες.
Τι υπάρχει? Που δεν παίρνει κορτιζόνη. Άμα θέλω να σου κάνω έρωτα, θα φάω βασιλικό παλτό. Όχι, δεν παίρνω κορτιζόνη, όχι. Και αν πα στο Άγιον Όρος και κολυμπήσουμε εκεί και φάμε τα ψαράκια μας και τα λοιπά. Δεν κολυμπάνε εκεί στο Άγιον Όρος, δεν είναι? Όχι. Πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έχει θάλασσα εκεί πέρα, δεν μπαίνουν. Καταπληκτική, πιο καθαρή που υπάρχει. Τότε γιατί δεν κολυμπάτε? Ρε φίλε, δεν είναι τουριστικό θέρετρο το Άγιον Όρος. Δεν είναι τουριστικό θέρετρο. Τι είναι? Θρησκευτικό θέρετρο. Όχι, εμπορικό θέρετρο είναι. Μπορεί να το πει εμπορικό. Εμπορικό θέρετρο. Θρησκευτικό είναι και σου επιτρέπεται να το χαρακτηρίσει. Δεν μπορώ να βάλω μαγειό εγώ να πάω να κολυμπήσω και θα με πει ο Πρέπει να πα κάπου πολύ απόμερα. Απόμερα θα πάω. Πα δηλαδή Καρούλια, Κατουνάκια. Στον Καρούλια. Ποιο Καρούλια. Σιγά-μπά και στον Κυράστα. Τι Καρούλια λε. Τι Καρούλια. Πρέπει να πα μετά την μικρά Αγιάννα και να κολυμπήσει. Τολμά να κολυμπήσει εκεί όμω. Άμα πάρω κανένα καλό γερο παρέα και γδυθούμε μαζί και κολυμπήσουμε, γιατί. Να γδυθείτε μαζί. Πώ θα πάει, με τα ράσα θα μπει μέσα να κολυμπήσει αυτό. Γιατί. Θα πέσει με το μόνο σου φοβάσαι να μπει. Γιατί, άμα δεν πάρω καλό γερο παρέα. Είναι πολύ βαθιά τα νερά. Βέβαια φοβάμαι. Φοβάσαι. Άμα τι. Άμα θε μαζί μου να κολυμπήσει εκεί. Τι. Να μην βλέπει τίποτα. Να είναι μαύρο μέσα στη μέση του Αιγαίου πελάτη. Πήγε εσύ. Κολύμπησε. Ξέρει το κολυμπά. Έπαιζε πόλο στον Ηρακλή. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Νιώθω μπερδεμένη. Χρειάζομαι σταθερότητα, καταλαβαίνεις? Σταθερότητα. Αν σε μια σχέση ψάχνεις σταθερότητα, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις την Energy, μια κορυφαία ελληνική εταιρεία στην ενέργεια. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα ανεξάρτητα από την κατανάλωσή σου. Και με την προσφορά 5x5 έχεις έως 40% έκπτωση με 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 18101 και δες πως την Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα, θέλω πρωινό. Τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις? Πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι και αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay. Ναυάρχου Κουντουριώτου του 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Τέλεια φέτα. Και είναι και φτηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φτηνή. Στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Τι έγινε,
πάλι, ρε Βόδαλε. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο σταθμεύση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Στην Ισπανία όλοι ζουν στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό η Cosmote TV και η La Liga Santander στέλνουν έναν τυχερό συνδρομητή μαζί με ένα άτομο της επιλογής του στο συναρπαστικό εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid ενάντια στη Μάλαγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και ετοιμάσου για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Νέο κατάστημα Lidl στην Περαία. Με αναβαθμισμένους χώρους, εξελιγμένες υπηρεσίες και φυσικά χαμηλές τιμές Lidl. Αυτή την 5η, 1η Μαρτίου, από τις 8 το πρωί, σας περιμένουμε στα εγγένεια του καταστήματος Lidl στην Περαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Περαίας Μηχανιώνας, για να γιορτάσουμε μαζί με ζεστό καφέ, γλυκά, γευστικές δοκιμές και πολλή μουσική. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious, ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Εβδομάδα clearance στο One Salonica με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Επιστρέφουμε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Αν θέλετε οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με ρολά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, ό,τι μήνυμα θέλετε. Έχουν έρθει και αρκετά τα οποία θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Να πω για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr, καλέστε στο 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα, εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Ραπτόπουλε και Κόκκινε, καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία είναι η δικαστική μάχη για τον ΠΑΟΚ, το να παραστήσει τη δίκη του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΚ. Αν πάρει το μείον τροπή ο Ολυμπιακός και τη μορφή ο ΠΑΟΚ, τότε η βαθμολογία θα είναι ΑΕΚ 51, Ολυμπιακός 49 και ΠΑΟΚ 49. Ξύπνα, Σαββίδη, στείλε δικηγόρους. Όχι, όχι. Καλά τα λέει ο φίλος. Λοιπόν, ακούστε κάτι στην Ελλάδα. Εγώ τι έμαθα κάποιες χιλιάδες μέρες που ζω σε αυτή τη γη. Εγκατέλειψα το πλανήτη μου και ήρθα εδώ για να ζήσω μαζί σας. Προσέξτε κάτι. Μίλησε, λέει, με μία
πώς το λένε, δικαστικό ο Βλαχόπουλος και είπε ότι ξέρω εγώ τα πράγματα πώς είναι κτλ. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις ένα έχω να πω. Αν έχω την εξουσία με το μέρος μου, παίρνω ένα τηλέφωνο ο υπουργός, αυτούς που θα βγάλουν τη δίκη και τους λένε καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Είπα να πιούμε ένα καφεδάκι και κλείνει το τηλέφωνο. Νομίζω ότι είναι πολύ τάκτ αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή, εγώ ήμουν ένα Σαββίδης, θα έλεγα τον υπουργό. Πρέπει να σταμάτα, ρε κόκκινε. Έχω δεν τάκτ. Δεν είναι τάκτ. Έχει τάκτ. Έχω τάκτ. Δεν είναι τάκτ. Τάκ έχω. Έχω τάκτ. Τι έχεις? Τικ τάκ. Ναι. Έχω τάκτ. Να, δηλαδή, αν ήμουν εγώ υπουργός και ήθελα τον Σαββίδη, ας πούμε, τον εξυπηρετήσω, δεν μπορώ να επέμβω στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται. Είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη. Απλά το μόνο που θα έκανα είναι θα σήκωνα το τηλέφωνο, σαν Σιριζέος που είμαι, θα έπαιρνα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να πω μια καλημέρα του δικαστάς. Καλά είστε, ρε παιδιά, τι γίνεται, όλα καλά, μέλη γάλα. Παιδιά, πώς πάνε τα παιδιά, μέλη γάλα. Και θα έκλεινα το τηλέφωνο. Για τίποτα, για να... από το χωριό. Ναι, μη άσε κόκκινε, μη συμπληρώνει. Άσε, δικό μου είναι. Μη, άσε το να πάει στο διάλογο. Μη το χιούμορ, μη άσε το να πάει στο διάλογο. Άσε, εγώ άμα. Μη άσε τον αλέφατο ήσυχο. Στην μπάλα που ξέρει ο αλέφατο δεν ξέρει. Άσε. Ζηλεύει, θε να ζηλεύει. Πόσο πάει. Την ομάδα σου τρίτη την έβγαλε. Ραπ λέει κατηγορεί τον κόκκινο ότι κάνει χιλιά εκπομπή και από τα 15 λεπτά τα 14 κάνει zoom και το ένα ανέλυσε το χθεσινό αγώνα. Τράβα λέει καμιά πακιά να στανιάρει. Το βράδυ, φίλε, παχές. Το μεσημέρι αδύνατες. Αδύνατες. Το βράδυ. Γελάς. Απαντήστε ειλικρινά. Α, περίμενε. Ναι. Όχι. Ανάλυση παιχνιδιού έκανα. Στο τέλος πανηγύρισαν την ισοπαλία σαν να πήραν τελικό Champions League. Έχω άδικο. Έχεις άδικο. Συγγνώμη. Η ΑΕΚ, κύριε, φέτος ναι. Τον Ατρόμητο ναι. Δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Έτσι. Και γι' αυτό δεν πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι για να το πανηγυρίσει ο Ατρόμητος. Όχι. Και θα σου πω εγώ και το άλλο. Αν έχει ο ΠΑΟΚ φίλο τον Ατρόμητο, τι την νοιάζει την ΑΕΚ? Δηλαδή η ΑΕΚ θα πούμε ότι δεν είχε φίλη την Ξάνθη, τρία γκολ στόπερ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα πρωταθλήματα παίρνονται ποικιλοτρόπως. Και έχω καλή μπάλα, έχω καλή διαιτησία κτλ. Και να πω κάτι για την ΑΕΚ. Η διαιτησία που έχει η ΑΕΚ με τα κρουασάρ που έδωσε. Απαγορεύεται να μιλάτε για διαιτησία στην ΑΕΚ. Η διαιτησία που έχει η ΑΕΚ με τα κρουασάρ που έδωσε ο Σαββίδης είναι αντιστρόφως ανάλογη. Δηλαδή κάτσε, μισό λεπτό. Απαγορεύεται οι αεξίδες να μιλάτε για διαιτησία. Αλλά αυτό που με φοβίζει είναι ότι τα κρουασάρ που έχει δώσει ο Σαββίδης και παίρνει τα σφυρίγματα η ΑΕΚ, τώρα που είναι η δικαστική διαμάχη μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στη μέση ουσιαστικά. Αυτό θα με γαργάλευε τα αυτιά μου, αν και έχουν εμβοές, Γρηγόρη. Εσύ με τώρα, ναι, λέγε, τι. Γιατί ρε κόκκινε, τι λάθος είπε ο Χιμένεθ. Η ΑΕΚ όλα τα παιχνίδια τα πήρε στα ίσια, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός τα μισά παιχνίδια που κέρδισαν. Μαγκιά του! Ήταν με ομάδες που είχαν τα πόδια ανοιχτά, πλάκα κάτι. Μαγκιά του! Και πάλι η ΑΕΚ είναι στο σύνδυο από τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Φίλε, είσαι στο μείον ένα από τον ΠΑΟΚ. Όχι. Είσαι στο μείον ένα από τον ΠΑΟΚ, χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει παίξει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, οπότε δεν δικαιούσε να τον κατηγορεί. Εντάξει, θα τον κατηγορήσει στο τέλος. Άκουρε κόκκινε. Μη ρεύεσαι, ρε κόκκινε. Η Εύα ρωτάει τι παίρνει κάθε πρωί. Θέλει να μάθει. Ναι, αυτή εδώ με τα βυζιά απ' έξω είναι η Εύα. Ναι. Θέλει πολύ να μάθει. Ναι. Να με την απορία θα μείνει, πέστε. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος μου ο Στέφανος μου τη λέει. Καλά, αυτός ρε είναι ο Στέφανος, ο αγριάνθρας εκεί. Μ' αρέσει το Facebook και η φωτογραφία αυτού που. Καλά, ρε κόκκινε, λέει. Ωραία δημοσιογραφία κάνει. Γράφει άθρο τον Νουάρντα ότι την έπεσαν αεξίδες. Δεν λέω αεξίδες. Για εκφοβισμό και αυτός λόγω τρέλας όπως έγραψες. Θα έπαιζε καλύτερα και δικαιώθηκες και ο άλλος δίπλα σε επιβραβεύει. Ή είστε χαμηλής νοητικής ικανότητας ή έχετε για έτσι τις μπουγάτσες. Έλεος ο Μέση είναι ο Βάρντα. Αφήνεις εχθές ότι έβαλα άτομο με Λισανίδη να δει τον Αιγύπτιο. Μηνύσιμο είναι αυτό. Να μου κάνεις μήνυση, Στέφανε. Μην είναι κόκκινε, μη. Πρώτο γιατί... Και ο άλλος που σε έκανε τρέχαμε εμείς πάλι. Πρώτο γιατί ναι. Δεν άκουσες καλά. Ναι. Εντάξει. Και δεύτερον, επειδή είσαι θυμωμένος που δεν κέρδισε η ομάδα. Έχει δίκιο σου, ο φίλος. Ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης δεν στέλνει ανθρώπους στα θέρμα. Είναι κύριος. Έχει δίκιο. Καλησπέρα, γίγαντες. Μήπως ξέρετε να μου πείτε γιατί ούτε πάει το μυαλό μου. Γιατί δεν έκανες και χθες χατρίκ στο στόπερ της ΑΕΚ. Χατρίκ. Το στόπερ της ΑΕΚ. Εσένα ρωτάει. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες τώρα με το Facebook θα κάνουμε εκπομπή. Άμα είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα, να πάω στον Ανδρώνη μία του μηνό να πάρουν τα λεφτά. Άντε, πάνε στα άλλα θέματα. Τελειώσαμε με αυτό. Ανάλυση παιχνιδιού, ΑΕΚ έκανες. Το τι έπαιξε καλά ο Ανδρώνης. Φυγάς, κόκκινος ο φαγάς. Ναι. Αεξίδες, δώσ' μου τρία λεπτά να τους κάνω μια ανάλυση. Παίζετε 4-4-2 μέσα στον Ατρόμητο. Και είστε κουρασμένοι. Βάζετε δύο χάφτο Σιμώνα και τον Καλανόπουλο και οι άλλοι έχουν τρεις. Ο Αραούχο την έχει αράξει center for, δεν κάνει την κίνηση τη μεγάλη. Και ο δεύτερος for που είναι ο Λιβάγια, τον βάζεται αναγκαστικά να κάνει τη μεγάλη κίνηση που ο διεσυγκρασία σώματος δεν μπορεί να την κάνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Η ΑΕΚ με 4-4-2 με δύο half και με μειωμένη ικανότητα στα πνευμόνια στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αναγκασμένη να υπερβάλλει πάλι αυτόν. Το υπερβάλλει πάλι αυτόν, φάει θλάσσιος ο Σιμώες. Και μετά μου βάζει το Μωράν. Που σας τον έφερε για χαφ ο κύριος Μελισσανίδης, που είναι πιο αργός από τον κόκκινο μετά από 4 τόνους κατσίκια, μα φάει.
Αργός. Δύο χαφ οι ΑΕΚ αργοί. Γαλανόπουλος Μωράν. Τι ωραία παραδείγματα. Τρεις χαφ. Τρεις χαφ. Πιο ωραίο από το κόκκινο να φάει κατσίκι. Ναι. Τρεις χαφ οι άλλοι. Τρεις χαφ οι άλλοι. Ο Λάζαρος, άμα το δεις το πνευμόνι, έχει αδειάσει να πούμε το πνευμόνι του Λάζαρου. Τα καταφέρνει. Έρχομαι... Έπιασε Μάρτης και παίζει. Ναι, έπιασε Μάρτης και παίζει. Και παίζει 60 λεπτά ναι, και ναι. Βγάζει ψυχή. Βγάζει μπράβο. Ψυχή. Θα του βγει από το πισινό η ψυχή. Από το δικό σου θα βγει. Το έφαγε στο παλικάρι. Μια χαρά παίζει. Άσε ρε κόκκινα να κάνουμε κριτική τώρα στο μάτι. Κριτική είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι κριτική. Αυτό είναι κριτική. Ναι, ναι, κόκκινε, μη. Ωραία είναι η ιδιοτέλεια τη γλύφτη. Μη μιλά για. Γλύφτη του ΠΑΟΚ. Μη μιλά για γλυψίματα. Next. Δεν έφερε ο Ανδρώνης σκύλο για να γλύψει. Τι να κάνουμε, τι να σε κάνουμε. Όταν αγοράσει σκύλο ο Ανδρώνης, θα μιλήσουμε για γλύψιμο. Μη. Άχρηστος κι αυτός. Δύο κακές μεταγραφές. Τρίτη κακή μεταγραφή. Τους φέρνει το Μασούτ στα 34. Έξω κι ο Μασούτ. Εξτρέμ δεν τους παίρνει και βάζει τον Γκάλο εξτρέμ. Και φωνάζει τώρα η ΑΕΚ ότι ο Ατρόμητος έπαιξε για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε για τον ΠΑΟΚ, καλά έκανε. Εσύ τι έχεις κάνει για την ΑΕΚ. Πήρες το Μασούτ στα 34. Πήρες το Μωράν για Χαφ και τον Κονέ. Τους αργούς. Τζάμπα. Άφησες τον Κλωναρίδη εξτρέμ και έχεις τον Λάζαρο. Να πηγαίνει πάνω κάτω και του βγήκε η ψυχή και το πνευμόνι του έχει αδειάσει να πούμε. Τι, ο Λιβάγια βρωμοκοπάει Τζόνι Γουόκερ και αφήνει τον παιχταρά για μένα, παιχταρά Λιβάγια σε ένα ρόλο πολύ δύσκολο γιατί το κορμί του δεν είναι για μεγάλες διαδρομές. Ναι, είναι τεχνίτης. Ναι, έχει κάποια σχετική ταχύτητα. Ναι, καλά τελειώματα. Ναι, και κεφάλι. Και το να χρηστεύει να κάνει το χαμάλι του Λιβάγια. Αεξίδες. Οκ. Okay. Και όταν πήγε ο Μπακάκης πάνω στον Ουάρτα φοβερά, κάνει τη μαγική κίνηση ο προπονητής του Ατρομήτου και τον πετάει στον Χουλτ, ο οποίος δεν είναι κακός μπακ, αλλά δεν είναι Μπακάκης στην ταχύτητα για να τον πιάσει τον Ουάρτα. Και κλείνει ο Ουάρτα, αν και Αιγύπτιος μυαλό έχει, κλείνει προς τα μέσα στα αργά χαφ, δεν υπάρχει τρίτο στόπερ εκεί να βάλει το Λαμπρόπουλο Χιμένεθ, παρά με βάζει τον αργό Μπακασέτα και μου κάνει την τρίτη αλλαγή λάθος. Αυτή είναι η κριτική του μάτς. Τώρα συμπέ στο Google, στο Facebook και δες εκείνη την μεταβιζιά απ' έξω που έχει κάνει την κριτική να πούμε. Άντε πάνε παρακάτω. Τελείωνε. Άντε τελείωνε, αγιορείτε. Ναι. Ρα πόσο σε πληρώνει ο Ελέφαντος για να λες ότι ξέρει μπάλα. Πόσο με πληρώνει. Κόκκινε θεωρείς απίθανο Σαββίδης να επηρεάσει το Παλαιοχώρι Ηρακλής. Τίποτα δεν θεωρώ απίθανο. Το Παλαιοχώρι Ηρακλής. Τίποτα δεν θεωρώ. Να ασχοληθεί ο Σαββίδης με το Παλαιοχώρι Ηρακλής. Εγώ σου λέω φίλε μου, επειδή ο Ραπτόπουλος είναι κότα, ναι. Τίποτα δεν θεωρώ απίθανο σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Έχω μάθει να λέω ότι τίποτα δεν είναι απίστευτο, τίποτα δεν είναι απίθανο. Έπρεπε να είσαι εσύ όταν ήρθαν οι υποξίδες. Κόκκινο το μάτς πάω ο Ολυμπιακός, ήταν καθαρό εδώ και ήταν χωρισμένος ο Ολυμπιακός. Ναι. Εσύ τους έκανες, έδωσες μια πολύ έξυπνη απάντηση στους υποξίδες. Τι. Ήταν πανέξυπνη. Την αλήθεια του είπα του υποξίδες. Δεν υπάρχει Άρης Ηρακλής. Τι θέλετε να έρθει στο μαγαζί. Αεξίδες θα έρθουν, Ολυμπιακοί θα έρθουν, Παναθηναϊκοί θα έρθουν. Όταν θα σου έρθουν τώρα 10 αριανάκια θα πεις ρε παιδιά και δίνουμε σωματική μου κεραιότητα. Τι θέλατε να κάνω. Ήρθαν 20 άτομα να με σιδερώσουν. Κάτι έπρεπε να πω. Ήταν έξυπνο αυτό που είπα. Ή αν θα έρθουν οι Ηρακλής τα ίδια θα πει. Το καλό ή το κακό είναι ότι σε μένα έρχονται. Και έχω κωδικό επικοινωνίας μαζί τους, τον οποίο δεν έχεις εσύ. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Εγώ συνεννοούμαι καλύτερα με τους οπαδούς. Και δεν έκανα οπαδό. Εγώ δεν κάνω γλωτούμπε. Έκανα τρελό. Ό,τι λέω, το λέω στα ίσια. Δεν έκανα οπαδό, έκανα τρελό. Ναι. Κατάλαβες. Ενώ εσύ. Έκανα οπαδό έκανες... και μιλάω στα ίσια. Τι έκανες, οπαδός. Ναι. Και μιλάω βρε στα ίσια. Με τα καμένα βούρλα στα 43 τα γνώρισα. Ναι, ρε φίλε. Έκανες οπαδός. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Και όταν σου. Πού τα καμένα βούρλα. Και αυτό ταξίδεψε με τους Ηρακλήδες. Ναι. Θα σε σανιδώσουν οι Ηρακλήδες που λες. Ναι, φίλε. Εκεί είμαι εγώ τώρα. Γιατί να με έλα να χαθείς από εκεί. Γιατί δεν πού να έρθω. Στο Καφτατζόγλιο. Εάν πάμε. Θα έδινε εσύ από το Δεκέμβριο. Είχε κάνει δηλώσει ότι θα βοηθά και κάθε μήνα. Γιατί δεν βοήθησε. Δεν μπορούσε, κόκκινε. Εάν πάμε στο Καφτατζόγλιο εμεί οι δύο. Και πάμε στη θύρα 10. Ποιο θα φάει πιο πολύ ξύλο, εγώ ή εσύ. Κάνω το ερώτημα. Όπω κάνει ο Μπούζο. Ποιο θα φάει πιο πολύ ξύλο. Τι παππού. Όχι, λέγε. Πάω εγώ με τον κόκκινο στη θύρα 10. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Ότι δεν βγούμε από εκεί, δεν βγούμε. Και στη θύρα 4 να πάμε και στη θύρα 3. Λοιπόν. Αν πάμε όμω στη θύρα 10 που είναι η ομάδα σου. Ναι. Ποιο θα φάει το πιο πολύ ξύλο, εγώ ή εσύ. Κανείς δεν θα φάει ξύλο. Κανείς δεν θα φάει ξύλο. Κύριε. Για δεν πάμε.
Κύριν. Κύριν. Θες να πάμε? Όποτε λοιπόν, θέλεις. 9.55 χενό μήνυμα 54.340. Πάμε στο επόμενο μάτς του Ηρακλή. Πού παίζει ο Ηρακλής στο επόμενο μάτς? Δεν ξέρεις. Άσχετε. Πού παίζει? Πόσο μάτς έχει ο Ηρακλής ακόμα? Εκτός παίζει. Εκτός παίζει. Όταν παίξει εντός παλικάρι μου να πάμε, θα έχει ανοίξει και ο καιρός. Έτσι. Θες και καλό καιρό. Θέλω και καλό καιρό. Το Κιάνο Σταυρό δίπλα είναι. Θα μας μεταφέρουν εκεί. Ο Φίστας είναι φίλος, ουρολόγος. Έχουμε τον Ζαταγιά, έχουμε εκεί δικούς μας ανθρώπους. Πώς θα μας δίνουν, θα μας πετάξουν κάτω να πούμε. Ποιος θα φάει πιο πολύ ξύλο, εγώ ή εσύ? 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Αυτά που λέει για να καταλάβετε κάτι. Το μέγεθος του βλακείου. Χοντρόκολλη που θα πάσει στο καφτατζόλι. Την πλήρωσε ένας κάμεραμάν εξαιτίας του στο αεροδρόμιο. Ποια κάμεραμάν, τι εξαιτία μου? Ένας κάμεραμάν, αν θυμάσαι. Την είχε πληρώσει. Ποιος κάμεραμάν? Ένας κάμεραμάν. Για μέρα την πλήρωσε. Εξαιτίας. Λάθος κάνει. Γιατί? Γιατί στα επεισόδια που έγιναν πήγε και γύρισε και έδειξε ότι ορμήξαν σε παοξίδες κάτι ουκρανίτη ήταν εκεί πέρα. Σε κάτι γυναικόπαιδο. Ρε φίλε, ο κάμεραμαν δεν καλύπτει κάτι? Τι καλύπτει? Δεν καλύπτει. Του είπαν να μην το δείξεις. Εσύ τον είπες? Όχι, του είπαν μην το δείξεις. Ναι, και αυτός τι είπε? Το έδειξε. Γι' αυτό έφαγε ξύλο. Εγώ τι είχα καμιά αυτή. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση τι με τον σχέση εγώ με τον Κάμερον. Γιατί να τη φάει αυτό? Γιατί δεν κοκκινεί? Δηλαδή, άμα θέλανε να με δίνουν εμένα. Τον κατέμια. Καταρχήν ο άλλος ήταν 3 μέτρα. Πιο εύκολα δέρανε εμένα παρά αυτόν. Γιατί να δίνουν αυτόν που ήταν και περισσότερο σωματική κόπωση να πούμε. Είδαν ότι έχει μεγαλύτερη ξύλο. Μην αλλάζει την κουβέντα. Μην αλλάζει την κουβέντα. Εάν πάμε καφτατζόγλιο εμείς οι δύο, ποιος θα φάει τον πιο πολύ ξύλο? Εγώ ή εσύ? Θα το φάσει εσύ κόκκινε, ξέρεις γιατί? Γιατί λες ότι είσαι Ηρακλής, παίζει 80% ΠΑΟΚ. Θες καλά να τα έχεις και με εκείνους, καλά και με τους άλλους. Ενώ εγώ που δεν τα έχω καλά με κανέναν, θα με σανιδώσουν λιγότερο. Ότι έχεις την ικανότητα να αμφιβοβάλεις Ηρακλητής. Τι αμφιβοβάλλει? Εγώ σου λέω. Εγώ. Υπερεκτιμάς δυνατότητες. Θες να κάνω. Όποτε θέλεις. Ωραία. Πότε παίζει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο? Την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Πόσο Μαρτίου είναι? Πάνε κάνε προπόνηση. Να ανεβάσει την ξυλοχωρητική. Άσε τα χιούμορ. 4-5 Μαρτίου. 4 Μαρτίου έχει κόρη μου γενέθλια. Δεν αφάω ξύλο εγώ και τη μέρα. Άμα είναι την επόμενη εβδομάδα, πάω την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να πάω στα γενέθλια τη κόρη. Λόγω των γενεθλίων. Λόγω των γενεθλίων. Αν πάμε λοιπόν στο Καφτατζόγλιο, θα σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Στο λέω εγώ το ξέρει. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε σοβαρά? Όχι. Δεν θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάει ο Μπούζος, ο Κανελάκης, ο Γρηγοριάδης. Αυτοί μιλάνε σοβαρά. Εμείς μιλάμε έτσι ενηγματικά, ξέρω εγώ, χιουμοριστικά, λαμογίστικα. Έχουμε άλλη διάλεκτο. Λέγε κόκκινε, μη σε πιάσει τώρα το ζάχαρο και. Λέγε, μια άστα μηνύματα. Με μένα μιλά. Λέγε. Ναι, θες να μιλήσουμε σοβαρά? Όχι, θες να μιλήσουμε. Όχι, ναι, δεν θέλω να μιλήσουμε. Ο φίλος, ο γιατρός. Ο γιατρός, ο φίλος. Ο γκόμενός σου. Ο γκόμενός μου είναι ο γιατρός. Μάλιστα. Η γραμμονιαστιά σου, συγγνώμη. Ξέρεις από ραμμονιαστιές εσύ? Εκεί στο όρος που πήγαινε εσύ. Ξέρω για σένα και τον γιατρό. Εκεί ο παπάς που σε κρατούν για την πλάτη εκεί στο όρος. Για σένα και τον γιατρό. Α, σε μένα τώρα γιατί η πλάτη ξέρω, έχει εξανθήματα. Έλα, διάβασε το μηνυματάκι. Δύο σερί εκτός έχει. Χαλάστρα και παλαιοχώρη. Δεν ξέρει ο άσχετος. Λέει για σένα. Δεν ξέρει ο άσχετος. Είσαι Ηρακλής και δεν ξέρεις. Αυτό σου λέει αυτό τώρα. Ότι θα φας το σανίδι γιατί είσαι άσχετος. Αν έχει τον υπολογιστή μπροστά. Ποιον έχει? Αλλά κάνει τον έξω. Εσύ τι έχεις? Τρεις υπολογιστές. Φέγγου που μπαίνεις. Εξοβιζούντες βλέπεις. Εγώ κάνω άλλα πράγματα. Ο άλλος ο αγριάνθρωπος βγάζει φωτογραφίες. Διαβάζει μηνύματα. Πας αργά. Ανηφόρα ανεβαίνω. Κατηφόρα ανεβαίνω. Τσιμισκή με πιάνει. Πρώτη Δευτέρα βάζω. Ο Άρντα. Ο οποίος γίνεται τόσο λόγος. Έκανες και εσύ γκάλο. Έκανα γκάλο. Το παίζει διαφορετικό. Τα ίδια κάνει με τον Μπούζο. Ναι, είδες. Το ίδιο που έκανε ο Μπούζο σήμερα, εσύ το έκανες χθες το βράδυ. Ναι, αλλά εγώ προηγήθηκα. Το έκανα χθες το βράδυ. Άρα ο Μπούζος κάνει ό,τι έκανε. Τα λέω πως είναι. Εγώ προηγήθηκα. Τα λέω πως είναι. Εγώ προηγήθηκα χθες. Τα λέω πως είναι. Τα λέω πως είναι. Το έκανε χθες. Προηγήθηκα εγώ, αυτό σου λέω. Είμαι πιο γρήγορο. Κάνα τα ίδια εγώ. Το Μπούζο πες, γιατί κάνεις τα ίδια με τον Ραπτόπουλο? Γιατί λες εμένα? Εγώ δεν κάνω τη δημοσιογραφία που φοβάσαι να πας εκεί, γιατί είναι διευθυντής. Και είναι και παοξής και πάρει εντολή, θα σε κάνει κόστο. Φοβάμαι πάρα πολύ. Τρέμω ολόκληρο. Εδώ μεθάνει ο βρωμάει το στούντιο κάθε μέρα. Η μύτη μας έχει γίνει εκπομπή. Θα πάω στον Πανιώτη να με κάνει βελονισμό. Μετά τα αυτιά πρέπει να κάνεις και τη μύτη. Με τι να κάνω. Μήπως καλύτερα να στείλω στον Κωνσταντινίδη να αποσύρω σε ένα λεπτό να κάνω τίποτα. Ναι, βρωμιάρι, ναι. Λοιπόν, λέγε. Ο Ουάρντα. Στον Πάοκ θα έδειχνε τίποτα από όλα αυτά? Απάντηση. Εδώ θέλω. Εδώ εκεί. Απάντηση. Είδε την εκπομπή εχθέ και ρατά και μα άκουσε. Ό,τι ιερό και όσοι όχι. Δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσοι όχι. Λοιπόν. Δεν την είδα. Γιατί σηκώνει το χέρι? Θα σε έλεγα, άμα ήταν την είδα. Ο Ουάρντα τον πάω. Βλέπω, κάτι στο λέω, με Μακ. Με Μάκα και Λιμιό, αντίστοιχους παίκτες εκεί. Αυτό το ρωτάει και στους Παοξίδες. Ναι, πιστεύουν ότι ο Άρντα ναι. βοηθάει τον περισσότερο τον ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα μέσω ναι. του Ατρόμη, ή θα το βοηθούσε μέσω του ΠΑΟΚ? Ναι. Απάντηση θέλεις? Ναι. Στη Δίνοπο. Ο Άρντα, ο Χατζησαΐας και ο Ρισβάνης είναι. Και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης όχι. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Γιαννούλης παίζει full back, μαρκάρει, κάνει έναν, ό,τι θα έκανε και στον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι βολεύονται με το στυλ παιχνιδιού του Ατρομήτου. Που είναι πιο, λιγότερο παραγωγικό,
περνάνε λιγότερες πάσες, έχουν περισσότερες επιθέσεις ευνηδιαστικές. Οπότε ο Ουάρντα παίρνει τη μεγάλη παλιά στον κενό χώρο και βγαίνει στο ένας με έναν και ο αντίπαλος είναι στα 2,5-3 μέτρα. Και μπορεί να μην προλάβει ο άλλος. Οπότε έχει μεγάλο χώρο. Περίμενε, ρε. Οι αντίπαλοι αμήνονται ψηλά και φεύγει με αντεπιθέσεις. Δεν βλέπεις Ατρόμητο. Ναι, βλέπω πολύ καλά τον Ατρόμητο. Καλά, εντάξει τώρα. Ατρόμητος Ολυμπιακός, το είδες. Πώς, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ατρόμητος. Όχι, είδα το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ατρόμητος. Όχι, είδα το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Έχει διαφορά. Ναι, άλλη διαφορά. Ποδοσφαιρική. Και το ΑΕΚ Ατρόμητος. Άλλο η ποδοσφαιρική συμπεριφορά του Ατρόμητου στον πρώτο γύρο και άλλη στο δεύτερο. Γι' αυτό σου λέω. Είναι κάτι που δίνει. Τα μπράβο στον Κάνατη, ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι άνθρωπος μόνο της κλοπής, ότι είναι άνθρωπος και της παραγωγίας. Ναι. Δηλαδή ότι έχει ικανότητες, χαρίσματα και ξέρει πώς να δουλέψει την ομάδα. Ναι. 90% που είπανε ναι, έπρεπε να μείνει. Εγώ λέω ότι με τον Ολυμπιακό έπαιξε παραγωγικό ποδόσφαιρο και πάρα πολύ καλό. Ωραία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με την ΑΕΚ και δεν χρειάστηκε να βρεθεί στον κενό χώρο ο Ουάρντα στο ένας με έναν για να κάνει τον γκολ. Ναι. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά που λες ίσχυαν πριν από κάποιες αγωνιστικές. Ναι. Αλλάξανε. Ναι. Παράγει ποδόσφαιρο. Και το ένα κάνει και το άλλο. Ναι. Δεν είναι μόνο κλέφτης. Είναι ικανός. Ωραία. Σωστό. Οπότε, σωστό. Έχουν σωστό. Αλλάξει τα δεδομένα. Σωστό. Άλλαξε γνώμη λοιπόν. Εγώ δεν λέω ότι είσαι ρόμπα ξεκούμποτη που έκανες λάθος τώρα. Ναι. Γιατί το έχει αλλάξει. Τι να μην είναι. Απάντησε την κλίμακα. Αν κάνω λάθος είμαι ρόμπα ξεκούμποτη. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μα τώρα πήγες να μου κάνεις ποδοσφαιρική ανάλυση και σε απαντώ. Με διορθώνεις ρε Κουάκι. Να έχεις δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Λέω το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχω σκοπό να σε διορθώσω. Όχι, το έκανε. Το έκανε. Και βρήκε στην πορεία ποια, έχει δίκιο, ποια είναι τα όπλα του Ατρόμητου. Και ο Ατρόμητος φέτος ξεφτέλιζε εμένα και πολλούς άλλους που γράφαμε το καλοκαίρι και επηρεαστήκαμε από την άθλια εικόνα από τα φιλικά. Ναι. Εγώ ο Βλάκας που λέω μην επηρεάζεται από τα φιλικά. Ναι. Λοιπόν, δεν την έψαξα περισσότερο με τον άνθρωπο Κάναντι να δω ότι αυτός. Πού είναι... τον ήξερες μόνο και τον ξέρω τον Κάναντι. Δεν έχει σημασία. Τον ότι... ξέραμε τον Κάναντι τώρα. Ξέραμε τον Κάναντι. Όπως ξέρεις, ψάχνουμε. Εντάξει, έπρεπε να ψαχτώ περισσότερο. Έπρεπε να ψαχτώ περισσότερο. Η δουλειά που έκανε είναι εξαιρετική. Ναι. Και κάνει. Και κάνει. Άσε ρε, μην το πας μακριά ρε, θα πιάσουμε ανηφόρα πάλι. Τον Ουάρντα τι θες να σου πούμε τώρα. Εγώ θα πω ότι ο Ουάρντα... Με τον Λιμιό και τον Μακ, ο Ουάρντα θα έπρεπε να είναι βασικός στον ΠΑΟ. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί είναι αυτή η απάντηση. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ουάρντα. Το πρόβλημα είναι ο Μακ και ο Λιμιός. Όχι. Όχι λες. Το πρόβλημα είναι αυτό ο ίδιος είναι το πρόβλημα. Όχι. Στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στο 6 και στα εξτρέμ. Ο ίδιος γιατί, ο ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα. Γιατί αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, διπλάσιο πριν πρέπει να πάρει ο Μάτος και ο Βιερίνια που τα παίρνει καλά να και απαντήσουμε. Καλά κάνει. Ναι. Παρά οι εξτρέμ. Οι εξτρέμ του ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσουν το μισό μισθό του στον Μπέλκα, στο Μιερίνια και στο Μάτος. Μιερίνια. Μιερίνια είπα. Μιερίνια. Να τα πούμε τα πράγματα απλά. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ο ίδιος. Γι' αυτό φαίνεται ο Ουάρντα και ο Μάτ. Άμα ο Μακ Παστέλωνε και ο άλλος και ο Τζαλμά κάπως, κανείς δεν θα έλεγε ότι είναι ο Ουάρντα. Θες να μάθεις γιατί είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Γιατί δεν έχει θέση αυτό τον ΠΑΟΚ ο Ουάρντα, γιατί είναι τραλοκομείο. Τι είναι? Είναι τραλοκομείο. Ναι. Έχει θέση ο Μακ που είναι το όνομα. Ναι, ναι. Έχει θέση ο Λιμιός που είναι το ταλέντο. Ναι, ναι. Δεν είχε θέση ο Πασχαλάκης. Ναι. Είχε θέση ο Ρέι. Δηλαδή να τελειώσω λίγο. Ο Πασχαλάκης είναι normal δηλαδή. Δεν είναι τραλοκομείο. Ρε, όλα καλά. Άμα δεν τα έχεις αυτά, άλλο θέλω να σου πω. Δεν είχε θέση ο Πασχαλάκης. Ναι. Είχε θέση ο Ρέι που ήρθε ο αρχηγός της ομάδας. Είχε καλό μάνατζερ ο Ρέι. Ο Πασχαλάκης δεν είχε, λέγε παρακάτω. Λοιπόν, είχε θέση ο Γλύκος. Ο Γλύκος έχει την Γλύκα εκεί παρακάτω. Από συγκυρία βρέθηκε ο Πασχαλάκης. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε θέση ο Κρέσπο στη βασική εντεκάδα. Σαν στόπερ κιόλας. Ναι. Και με παχυλό συμβόλαιο. Ποιο να βάζαμε εκεί δηλαδή. Ό,τι βάζουν τώρα. Ποιο να δίπλα στο Μπαρέλα. Ποιο μπαρέλα. Το Μαλαζά. Ναι, γιατί λες έχει θέση ο Μαλαζά είναι καλύτερο από τον Κρέσπο. Ναι. Όχι, ούτε χειρότερο. Χαμηλά μπορεί να πει καλύτερο ο Κρέσπο, αλλά ψηλά δεν είναι η μέρα με την νύχτα. Ποιο είναι ψηλά καλύτερο. Εννοείται ο Μαλαζά. Ο Μαλαζά. Φυσικά. Ο δεν πηδάει βρεμένη εφημερίδα. Ο δεν μπορεί να πηδήξει. Σωστό. Πλάκα μου κάνει. Σωστό. Και αυτό σωστό. Λέω λοιπόν πολλά πράγματα είναι ο ίδιο ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Τα οποία είναι προ τιμή του Λουτσέσκου που τα διορθώνει. Προ τιμή του Λουτσέσκου είναι ότι στον Τζακωμό με τον Μπρίγιοβιτ τα βρήκανε. Και θα πάρει και φραγκάκι ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Λουτσέσκου να πούμε με τη μύτη εκεί την καμψή και το σαγόνι και το σκούφο αντιεπικοινωνιακός. Πάλι θα είχαμε προβλήματα. Πάει καλά ο Λουτσέσκου, θα είχαμε αρχίζει. Θα είχαμε η μύτη. Ο αντιεπικοινωνιακός. Λοιπόν, Μάνος Ηρακλειδέας, ο φίλος σου. Δικό σου φίλος. Εσύ μας το γνώρισες. Ναι. Μπράβο. Ετοιμάζετε το τσιμέντο πότε θα έρθετε. Έχει τσιμέντο εκεί. Τιτάν. Πάλαβες. Θα πας, ε. Άσε τα τακτικά, λέει ο Κουλιανός. Ο Άρντα είναι ατόφιο ταλέντο και στο λέω από πέρσι που μαλώναμε. Που μαλώναμε. Το χθεσινό γκολ δεν ήταν στο χώρο. Έκανε γιογιό, λέει, όλα τα χαφ της ΑΕΚ. Σωστό. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί εκεί είχαν η ΑΕΚ δύο αργούς χαφ
Έκανε την κίνηση, πήρε το Χουλτ. Δεν βρήκε απροετοίμαστη άμυνα. Πώς το πες? Δεν βρήκε απροετοίμαστη άμυνα. Έρχεται ο Μπούκας να πάρει μέτρα. Πότε μπορείτε, ρώτα και τον Κόκκινο. Θα σε πάρει τα μέτρα, λέει. Μόλις πάει στο Καφτατζόγλιο, θα σε πάρουν τα μέτρα. Ηρακλήδης. Ο Μπούκας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπούκας και ο Τσιμπούκας. Πάντως στο Καφτατζόγλιο λένε θα φάσει σημαίνει. Ποιος λέει ότι. Ποιος γράφει για τον Μπούκα. Ποιος γράφει για τον Μπούκα. Ναι. Ο Μπίκας. Ποιος γράφει για τον Μπούκα. Ξέρω ο Κόκκινα. Λέει μην πας, λέει. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν διαβάζει κοινά. Ο Μάνος το έστειλε. Ο Μάνος. Μάνος Ηρακλήδης. Ο Μάνος. Θα τον ισιώσω κι αυτό. Μην στεναχωριέσαι. Παρακολουθώ κάμα εθνική λεοκτηνία τώρα στην Κυριακή θα δω αριδαία παλαιοχώρη. Ποιος κόκκινος. Δεν παρακολουθεί κάμα εθνική. Τι να σε κάνω, έχετε κόντρα. Το λες αδερφή, αυτός λέει. Δεν έχω κόντρα ναι. με τον άλλο. Αλλά με τους ομοφυλόφιλους δεν έχεις πρόβλημα, αλλά λες το γιατρό την. Μάλιστα. Είσαι, ότι ναι. κάποια στιγμή πρέπει να βραδεχθεί ευθέως τι ρόλο παίζει. Ναι, τι ρόλο παίζει. Διάλειμμα. Εκεί στο. Εκεί στα. Πώς το λένε, στα μοναστήρια που πας. Εκεί γιατί δεν ρωτάς εκεί. Διάλειμμα. Γιατί δεν ρωτάς. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Άκου να δεις. Ο Ιταλός ξέρει από μακαρόνια. Ο Γάλλος ξέρει από μπομφιλέ. Και ο Γερμανός ξέρει από τσίπουρο. Αυτό που ακούς. Ενωμένη Ευρώπη δεν ήθελες. Ορίστε. Ενώθηκε η Γερμανία με το Ρεόκαστρο. Γιατί στο Ρεόκαστρο υπάρχει ένας Γερμανός αλλιώτικος από τους άλλους. Που θα σου έχει στο τραπέζι τα καλύτερα θαλασσινά, τα ψάρια σου τα φρέσκα, την τζιπούρα σου, το φαγκρί, το φαμπές, το φαμόφ, τα πάντα. Τα πιο αγνά υλικά και στις καλύτερες τιμές. Τσιπουράδικο Γερμανός. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κλειστά. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Το Identity Θεσσαλονίκη και πάλι στα περίπτερα. Το τεύχος εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί με δύο μοναδικά δώρα. Βερνίκι νυχιών, Jolly Jewels και ματ μεταλλικό μολύβι κραγιόν από τη νέα σειρά καλλιτικών της Golden Rose. Πάνω από 10 διαφορετικά σετ αποχρώσεων για να διαλέξετε και να κλέψετε τις εντυπώσεις. Τώρα στα περίπτερα, μόνο με 4 ευρώ. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Πώς πάει ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά Easy Hub. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά.
στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Γυναίκα. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί μακριά της. Στα καταστήματα φορών τη φροντίζουμε καθημερινά και το αποδεικνύουμε με σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της γυναίκας 8 Μαρτίου. Δύο τυχερές θα κερδίσουν από μία θεραπεία δερμοανάπλασης στο κέντρο αισθητικής Νύχη Νύχη. Πώς? Απλά κάντε like στη σελίδα For All Stores και comment κάτω από τον διαγωνισμό τι αγαπάς περισσότερο στα καταστήματα For All. Σε εμάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Α3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ούλης ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP. Ούλης ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη ή απλώς επισκεφτείτε το site μας nulis.gr. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές πλέον το 23-10-3-9-55 και ενώ το μήνυμά στο 54-3-40 Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στα 18-133 και φυσικά και ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών μέσα από το οποίο μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο με περισσότερα στο www.listoparto.gr και με όλες τις μηχανές αυτοκινήτων μόνο με 150 ευρώ. Το 2310 για τα 390 είναι δικά σας. Να πω ότι μόλις ένας φίλος ακροατής επικοινωνήσει παρά τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν. Δύο τώρα, άλλοι τέσσερις μπορούν να χορταίνουν. Δεν χορταίνουν να σ' ακούνε, ρε Κόκκινε, γι' αυτό. Να πω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Skoda Εσκιάδης Μπαλωδήμος, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλωδήμος, η Kia Εσκιάδης Μπαλωδήμος, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με ένα υπέροχο team στο συνεργείο αυτοκινήτου, το οποίο για εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί έχει μια ασύλληπτη προσφορά σε τιμή. Μπορείτε να διαπιστώσετε, να κάνετε έρευνα αγοράς και σε ποιότητα. Το σέρβις στα αυτοκίνητα φυσικού αερίου με 70 ευρώ τελική τιμή, με εργασία, με τα καλύτερα ανταλλακτικά και τα καλύτερα λάδια τα οποία υπάρχουν στην αγορά, και πέρα των 70 ευρώ και θα πάρετε και κάρτα δώρο για να φουλάρετε το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο. Δηλαδή, σαν να πληρώνετε 60 στην ουσία. Περισσότερα εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τα ραντεβού τα κλείνετε στο 2310-596-676. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Για το λαπτόπο θέλω να πω κάτι. Χθες.
χθες. Στην εκπομπή με τον Καρατζαφέρη και τον. Χέρι με χέρι, ναι. Και τον κύριο Νίκο, ναι. Δεν μου λες, εκεί που είπε, τι εννοούσε για τον Καράπουπα ο Αλέφανδος, ότι τα είπε πολύ ωραία και το γούσταρε αυτά που είπε. Ναι, αφού είναι Ολυμπιακός Αλέφανδος, είδε πολύ ωραία. Τι θες να πει, ρε φίλε. Αυτά που είπε ο Καράπαπας. Τον Καράπαπα, μένεις λέει πολύ ωραία. Ναι. Αφού είναι Ολυμπιακός ο Αλέφαντος. Δήλωσε οπαδός του Ολυμπιακού. Εγώ δεν δήλωσα οπαδός κάποιο ομάδα. Και όμως είναι αυτό που δεν τον εμπιστεύεται. Τι να κάνουμε. Τι να το πει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Είσαι κάποιο. Συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω δικηγόρο. Δεν θέλω δικηγόρο. Δεν μιλάω για το. Γιατί θέλω δικηγόρο, ρε φλάκα. Άκουδο φίλε. Τι λες ρε ηλίθεια. Άκουδο φίλε. Άκουδο φίλε. Άκουδο. Εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα. Το καταλαβαίνεις. Όρκο παδός του Ολυμπιακού και όρκο παδός του ΠΑΟΚ δεν είμαι. Έχω χεσμένο και το Μαρινάκι. Έχω χεσμένο και το Μελισανίδη. Άκου εμένα. Έχω χεσμένο και το Σαβίδι. Στο λέω δηλαδή σ' ό,τι έχω ιερό. Χέστηκα για τις ομάδες. Ωραία, τελειώσαμε. Ωραία. Επειδή... Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, καμία, είμαι όχι. Ελεύθερο πνεύμα. Κάνω ουδέτερα τις κριτικές μου. Δεν λαϊκίζω. Δεν θέλω δικηγόρο κανένα κόκκινο. Δεν παίρνω δικηγόρο. Μέχρι να πεθάνω δεν ψηφίζω κόμμα. Δεν με νοιάζουν οι πατρίδες, οι θρησκείες. Με νοιάζει η δουλειά μου. Okay. Πάμε παρακάτω. Okay. Τα ορκ. Στα ορκ. Μπράβο. Εσύ τώρα. Ρωτάω δικηγόρο εγώ. Δεν σε θέλω. Χοντρούλη. Δεν κάνω το δικηγόρο. Χοντρούλη. Άντε ρε βλάκα κάτσε. Χοντρούλη. Δικηγόρο δεν θέλω. Βάζει κανένα μπάτσο και τρέχει. Χοντρούλη. Άντε χοντρούλη. Εσύ φίλε. Έρχεσαι από μια χώρα που δεν ξέρει. Και ακού τον Καραμπαπά για πρώτη φορά. Δώσ' τον λίγο. Και ακού τον Καραμπαπά για πρώτη φορά. Χωρί να το γνωρίζει. Δεν θα πιστεύεις ότι είναι ένας πολύ καλλιεργημένος και πολιτισμένος άνθρωπος. Κύριος, ειδικά το παρουσιαστικό. Πρώτη φορά το βλέπεις, ρε παιδί μου, να μιλάει ότι. Κοίταξε, κόκκινο, ότι πρώτη φορά δεν λέω ότι κανέναν καλλιεργημένο. Σε ρωτάω κάτι, τον βλέπεις για πρώτη φορά. Εγώ δεν γλύφω τα ρηπαπά του Καραμπαπά. Κατάλαβες. Τον ακούς να μιλάει. Και λέει, έπρεπε να μας ζητήσουν μια συγγνώμη και το παίζει κυριλέ. Θα πεις τι πολιτισμένος να το, να το συνεχίσω. Εάν ο Αλέφαντος παίρνει μισθό από τον Ολυμπιακό, δικό του θέμα. Εγώ δεν παίρνω ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από τον ΠΑΟΚ. Παίρνω από τους χορηγούς. Οπότε άκουσε να δεις ΟΡΚ. Εγώ δεν έχω καμία εξάρτηση επαγγελματική με καμιά ομάδα. Άρα τις ομάδες τις βλέπω ίσα όλες. Next. Πάμε next. Δεν έχω συναισθήματα για καμιά ομάδα. Ούτε τη δική σου τον ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Είμαι τρελός κανονικός. Δεν θέλω να έχω συναισθηματικά δεσίματα με ομάδες, με θρησκείες, με κόμματα αυτό και με ό,τι ό,τι σας και δεσμεύει το, την όρασή σας να δείτε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι. Πάμε. Ναι. Είπαμε ναι. Φορτσάρουμε εμείς ναι εσύ λέγε. Τι λέει όλα καλά. Τέλεια. Πώς τέλεια. Γιατί. Καταρχήν είπα στον Κουλιανό να αφήσει ήσυχο τον Νουάρδη και να ασχοληθεί με το φίλο του τον Τζαβέλα. Δεν μου λες, χάλιο Χατζησαΐας χθες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα λεπτό, ένα-ένα. Τον Τζαβέλα τον βγάζατε MVP, οπαδί, φίλοι και δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ όταν τα είχε καλά με τον μπαμπά. Τώρα λοιπόν που έβγε ο Τζαβέλας βρίζεται τον Τζαβέλα. Δεν στρέχει τώρα. Πάμε παρακάτω. Όταν ο Αναστασιάδης τον είπε πουλιτάρι, κάνατε τις κότες. Πάμε παρακάτω τώρα. Στον Κουλιανό δεν απέσουμε τώρα. Στον Κουλιανό, αρχικοτάρα, σε σένα το λέω. Δεν έχει εκπομπή ο Κουλιανό να τον πάρει τηλέφωνο. Σε σένα τον ακροατή, μωρή κοτάρα το λέω. Δεν έχει εκπομπή να τον πάρει τηλέφωνο. Σταμάταρε κόκκινε να μιλήσω, Αντρίκια. Άκου κοτάρα. Όταν σε τρύπησε ο Τζαβέλα και βγήκε ο προπονητή σου και στόπε, πήρατε το μέρο του Τζαβέλα γιατί ο μπαμπά ήταν φίλο με τον Τζαβέλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εδώ δεν είναι μπούζο. Ούτε τζατζαρά είναι εδώ. Ούτε κόλκα. Πάμε παρακάτω. Ούτε ο του Ολυμπιακού, πώς το λένε αυτό που το πληρώνει πάει ο Ολυμπιακός. Τι με νοιάζει. Πώς το λένε. Το Τζουκάλα. Σταμάτα ρε. Πάμε στο κορμό. Άντεξε άλλο. Έλα χοντρούλη, κάτσε και σε ψάχνει. Άντε βλαμμένε τώρα. Έλα χοντρούλη. Λέγαμε και σε ακούω. Έλα χοντρούλη. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι ο επόμενος. Εσύ είστε ο προερχόμενος. Έλα ραπ, τι λέει. Έλα γλυκέ μου, σε ακούω γλυκέ μου. Από Αθήνα σε τώρα, την πιο όμορφη περιοχή της Αθήνας στο Κουκάκι. Όχι, όχι, πιο όμορφη Αθήνα από εμάς, ρε φίλε. Εδώ έχω ενστάσει. Από ποιο μέρος παίρνεις. Από ποιο μέρος. Κουκάκι. Από το κουκάκι. Τι να κλάσει το κουκάκι προς την μπότσαρη, ρε. Συνέχισε. Το κουκάκι. Πιστεύω χθες αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Αυτοκτόνησε. Η γλίτωσε η ΑΕΚ το διασυρμό χθες. Γιατί ο Μανσόν ήταν πιασμένα τα πόδια του. Ρε, από αυτό το Χιμένεθ για τα χιπέζει, ρε. Ο Χιμένεθ. Το Χιμένεθ πρέπει να του κάνετε ένα άγαλμα που με το Μασούτ και τα αργά τα χαφ και χωρίς εξτρέμ σας έχει να παίζετε με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που έχουν τετραπλάσια μπάτζετ. Να σταματήσετε το παραμύθι με το Χιμένεθ, γιατί αν δεν ήταν ο Χιμένεθ θα ήσασταν μαζί με τον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο. Σου λέω εγώ. Ναι,
Και κάτι τελευταίο, θέλω να ευχαριστώ τον Κόκκινο που την προηγούμενη εβδομάδα με πήγε ταμείο στο Champions League Under 2,5 City, Under 2,5 Real. Τα πιάσες? Τι τα πιάσες ρε, αυτό που λέει 4 γκολ πήγανε. Τι σου έδωσα? Δεν το χατζινάκω ρε, άντε. Τι σου έδωσα? Άντε πάλι. Καλό μεσημέρι. Τι σου έδωσα? Όχ. Άντε πάλι. Δεν ισχύει αυτό που λέει. Είπε ψέματα. Τι έδωσες? Έκλεισε. Έκλεισε. Είναι κότα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι άντρας. Από το κουκάκι τώρα εκεί και να μας την πει να πούμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα. Πήγαινε το ξαφιά του Αεξή εδώ, ραπ. Τι έγινε? Όλα καλά, Γρηγόρη. Για τρία γκολ. Ναι. Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Την αλήθεια να λέμε. Γλίτωσε με ένα ένα και. Να λέμε την αλήθεια. Όχι τα μηχανάκια συνοδεύουν το πούλμαν. Έτσι. Πράγμα δεν συνοδεύει το πούλμαν. Δολάρια και μάρκα. Τα μηχανάκια των Αεξή συνόδευαν το πούλμαν. Δεν βλέπει ότι παίζουμε χωρίς εξτρέμου, άλλο ο κάμπο. Εγώ το βλέπω 1,5 μήνα και είδα και το ξεφούσκωμα. Τα τελευταία τέταρτα με την Αμό Διεύου. Πώς τη λένε, Κιέβου. Και πώς τη λένε την άλλη, Ατρόμητο. Τα τελευταία τέταρτα ήσασταν για το γυροκομείο, το Χαρίσιο να πούμε. Να πω εγώ σου αξίζει. Και πότε θα σκάσει η ΑΕΚ, και πότε θα σκάσει η ΑΕΚ, Γραπτόπουλε. Έσκασε η ΑΕΚ. Πάει. Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Πάει η ΑΕΚ με το Μασούντ. Και τον Μπακασέτα Εκστρέμ. Ποιος μας σου. Πάει άλλη. Με τον Αράουχο να βρωμάει ουλή σκύλα. Εκεί γύρω γύρω στην περιοχή στον πέναλτι. Και να τρέχει ο Φουγκαράς. Ο Πεχταράς ο Λιβά για να παίρνει το μεγάλο χώρο. Τρέχει ο καημένος ο Σιμόες. Να καλύψει. Πάρ τη θλάση ανάποδα τώρα. Και μπήκε ο Μωράν. Πάρεις πρωτάθλημα με τον Μωράν. Και μείον 5 να έχει ο ΠΑΟΚ. Πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν αυτό ήθελα να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είδατε το φίλο αγώνος. Ας κλείψε τον άνθρωπο εκεί με το σκύλο. Ναι, ήταν το σκύλο αγώνα. Λέγε, λέγε. Ορίστε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, παιδιά. Την έβγαλε λάδι ο ΠΑΟΚ. Να το ξέρουν οι ΠΑΟΞίδες, φίλοι μου. Το φύλλο αγώνα τον καθαρίζει τον ΠΑΟΚ, ξέρετε. Θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Ποιο φύλλο αγώνα, ρε. Με ΣΥΡΙΖΑ και με. Αυτό τώρα. Με ΣΥΡΙΖΑ. Με ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πιστεύει εσύ ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει του μείον 3 βαθμού. Μίλησε, λέει, με τη δικαστικό. Την πάρω εγώ ένα τηλέφωνο. Γεια σα, κυρία μου. Γεια σου, Αεξή. Κάνω μια φάρσα. Ραπτόπουλο του Χαρλαίου πηγαίνει. Γεια σα, κυρία μου. Είμαι ο υπουργό. Στο Χαρλαίου πηγαίνει, ρωτάει ο Χάρη. Ναι, θέλει να με δει, μήπω. Ρωτάει ο φίλο. Φυσικά πάω. Πάνω στη σουίτα του Προέδρου πάω. Κάποιο πρέπει να του πει του Ραπτόπουλου ότι χάνει πολύ με τι δίθεν εξυπνάδε στο κόκκινο. Ποιο το λέει αυτό? Σάβα Λεσγίδη. Επίθετο είναι αυτό, ρε. Μήνυση να κάνει αυτό που τον έδωσε αυτό το επίθετο. Λεσγίδη. Πάμε παρακάτω. Λεσγίδη. Αυτό πρέπει να αυτοκτονήσει μόνο από το επίθετό του. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Καλημέρα. Περίμενε. Τι περιμένε, ρε κοριά μου, περιμένω. Πάει μετά στο μέλλον. Πρώτο προπονητή του Ολυμπιακού, να είναι ο Κάναντι. Πάμε. Καλημέρα. Άστα, ρε κόκκινε τα μηνύματα. Έχει ξαπεί στο μυαλό σου με αυτά τα μηνύματα. Λέγε, φίλε. FM φιλικά μάτσε εκεί. Ορθέ. FM φιλικά μάτσε. FM φιλικά μάτσε. Έλα, ρε γυνιαγάρα. Χθε τι έκανε ο αδιάφορο ατρόμητο. Αδιάφορο ατρόμητο. Έπαιξε την μπάλα τη ζωή του, ρε φίλε. Γιατί είναι φίλο με τον Πάοκ, αν το θέλει. Ναι, γιατί είναι φίλο με τον Πάοκ, αν το θέλει. Με τον Πάοκ τι έκανε. Με τον Πάοκ, άνοιξε τα πόδια, φίλε. Μάλιστα. Δίκαιο είναι πρώτο ο Πάοκ, δηλαδή. Ορίστε. Δίκαιο είναι πρώτο ο Πάοκ. Δίκαια είναι πρώτο ο Πάοκ, ναι, λόγω μπάτζετ, ναι. Μάλιστα. Πέρσι με τον Ήβιτ τι έγινε. Έκανε ο Ήβιτ τον πεθαμένο. Μάλιστα. Δίκαια πάλι φέτο όμω. Όπω μπορεί ο καθένα. Μάλιστα. Εσύ κλε τώρα. Με έβαλε το δίσκο του Κασαντζίδη. Θα φάνε κάτι. Δεν μπορώ τον Κασαντζίδη, φίλε. Τι θα φάνε. Θα φάνε κάτι κοτρόνε στο Χαριλάου. Στείλτονα. Κοτρόνε θα φάνε στο Χαριλάου. Κοιτάξτε να πληρώσετε τη ΔΕΗ εσεί που ο Πάοκ την πληρώνει η ΔΕΗ με χορηγία στον Εραστέχνη και εσεί θα σα βήσουν το ρεύμα. Άσε τώρα τι κοτρόνε να πούμε. Την πληρώνει με χορηγία, λέει. Τη ΔΕΗ στον Πάοκ. Α, και κάτι στον κύριο Κατσαρή. Κύριε Κατσαρή, ένα λεπτό λίγο. Κύριε Κατσαρή. Ο κύριος Σαββίδης είναι κύριος και σας πληρώνει κάπου 700 χιλιάρια το χρόνο στον Εραστέχνη. Οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, τα παιδιά πληρώνουν τη συνδρομή τους. Το ρεύμα γιατί δεν το πληρώσατε στο, πώς το λέει, στο παλατάκι και πήρατε χορηγία από τη ΔΕΗ. Εσείς η ΔΕΗ δίνετε χορηγία στις ομάδες και άμα κάνας φουκαράς, ξέρω εγώ, καμιά γιαγιά δεν πληρώσει το ρεύμα του, το κόβετε. Τέτοιοι κομμουνιστές είστε. Έπρεπε να σας στείλει στη Γιάρο ο Πατακός να βάλει και μια τρύπα στο καράβι από κάτω και να βουλιάξετε. Τέτοιοι κομμουνιστές που είστε εσείς. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ωραίοι κομμουνιστές είστε, ρε. Ωραίοι κομμουνιστές είστε, ρε. Σβήνετε τα ρεύματα. Σβήνετε. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Με πότισε, φάρμακα. Σταμάτα, ρε κόκκινε με τα χιούμορ. Ό,τι θέλω. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Με πότισε, φάρμακα. Ρε κόκκινε. Κάτσε πιο πέρα, χοντρούλι να πούμε. Σε ενοχλεί. Δηλαδή, κομμουνιστές. Κόβει το ρεύμα στη ΔΕΗ, χορηγία στον ΠΑΟ. Αύριο χορηγία στον Άρη. Τι έγινε, κόκκινε. Τι πει, τι πει, τι πει. Θα σε κάνω ό,τι κάνει. Βόδαρε. Τι ενοχλούμε.
Πέσε κάτω! Κάτω! Κάτω, χοντρέ! Κάτω! Τα αυτιά μου πιάνεις! Αααααα! Βγήκαν οι κόλλοι απέσαι. Σέριξα κάτω, λέει. Και μόλις δεν έρχεσαι τα αυτιά, σταμάτησε. Έλα, έλα. Έλα, ρε φίλε. Λέγε, ρε φίλε. Ε, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα. Κύριε Γαρθόπουλε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά και χωρίς... Σε λάθος ραδιόφωνο και τέτοια. Ποδοσφαιρικά θες να μιλήσεις εκπομπή του κόκκινου. Είσαι ηλίθιος, δεν θέλω. Όχι, εσένα θα να μιλήσω, εγώ όχι στον κόκκινο. Λέγε φίλε. Επειδή εσύ είσαι ο ειδικός ο Επαΐων και είσαι στα χνάρια του Αλέφαντο. Είμαι. Είσαι στα χνάρια του Αλέφαντο. Είμαι. Έτσι. Εντάξει, ο Αλέφαντος ζει στην εποχή του Πούλη ακόμα. Του Κανάκη και του Μπέμπη. Εγώ θα σου πω δύο πραγματάκια. Εσύ σε ποια εποχή ζεις? Στη σημερινή. Μπράβο. Βλέπω το σημερινό ποδόσφαιρο. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν μου λες σε πόσες διοργανώσεις ήταν η ΑΕΚ? Τρεις. Ο ατόμετος σε πόσες διοργανώσεις ήταν? Δύο. Είχε 10 μέρες να ξεκουραστεί. Είχε. Στο τέλος ποιος έβαλε και έπαιζε με τρία συντραμπάκ να κρατήσει το 1-1? Ο ατρόμητος στο 92. Καρασφαλίδη. Και τους έπαιζε η ΑΕΚ με ποιο, ρε? Με ποιος τους έπαιζε? Με ένα Λιβάγια. Αυτοί που ήταν 10 μέρες ξεκούραστοι. Αυτό το ποδόσφαιρο βλέπεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Περαστικά σου αεξή. Να μην έπαιζε Ευρώπη. Περαστικά σου αεξή. Να επέλεγε. Περαστικά σου αεξή. Να επέλεγε να μην παίξει Ευρώπη. Πάμε στον κόσμο. Απλό δεν είναι. Βέβαια. Γιατί να παίζει και Ευρώπη και κύπελλο. Διμπιντάει. Λέγε φίλε. Διμπιντάει, ναι. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Να σου πω λίγο, Ραπτοπούλος. Εσύ τώρα δηλαδή είπες χθες στον Ατρόμητο ότι έπαιξε στα ίσια την ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Ε, έτσι είπες εσύ, ε. Εσύ πες δεν έπαιξε. Εσύ πες ότι δεν έπαιξε, ακούγεσαι. Τα κίτρινα τα γυαλιά να τα βγάλεις και θα σε πω εγώ που είδα όλο το μάτς, γιατί εσύ ή δεν το δες ή έτσι θες να περάσεις το κόσμο. Καλά, ίσιοσε το στόμα και πες ό,τι θες. Ναι, ναι, θα το ισιώσω. Λέγε, λέγε, ό,τι θες. Εσύ το δικό σου να το ισιώσεις. Ρε φίλε, μια ερώτηση θα σου κάνω και πες μετά ότι γουστάρεις. Κάτσε να πειράζει. Μια ερώτηση. Πάς τώρα, μην τον πω. Μια ερώτηση. Θα σε δώσω όλο το χρόνο. Μια ερώτηση θα σε κάνω. Λοιπόν, είναι δυνατόν μια ομάδα να ανοίγει τα πόδια και να μην κερδίζει αυτή που θέλει? Θα με αφήσεις να μιλήσω για να καταλάβεις. Να τελειώσω την ερώτησή μου. Δεν ασυνονοηθώ αυτή οι δύο. Θα πεις ό,τι γουστάρεις. Άπαξ και στείνεται μια ομάδα και γίνεται να μην κερδίσει άλλη. Πες ό,τι θέλεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω τώρα. Ωραία. Για πες, θέλω να σε ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εχθές επειδή είδα όλο το μάτς, ναι. Και επειδή όπως εσύ αυτό που λέει κάποιος έκλεισε στον κόσμο, την βλέπεις μπάλα, ναι. Εμείς και εμείς βλέπουμε μπάλα. Μπράβο, τι είναι το μάτι σου? Να σου πω εγώ τι είναι το παρακαλώ, μάτι. Παρακαλώ, ακούω. Από το Ατρόμητο χθες παίζανε μπάλα 4 παίχτες. Ναι. Το δεξί το Τακάκι, αυτός ο αρχηγός της ομάδας του Ατρόμητου, ναι. Ο Κυβρακίδης και οι τρεις υποκτήδες. Εσύ είδες κάτι άλλο? Ο τερματοφύλακας δεν έπαιζε? Όχι, δεν έπαιζε. Μάλιστα. Ρε φίλε, εντάξει. Ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει λέει. Άρα λοιπόν λες, ένα λεπτό. Περίμενε, είπες να μ' αφήσεις να μιλήσω. Εγώ είμαι ο Ριζβάνη, είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Να μην έχει πάρει μια κεφαλιά, όπου ήταν η μπάλα καθάριζε ο Χατζησαΐας. Κάτσε να ακούσουμε, ναι, ναι. Είδα ο Ριζβάνη στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει αντεπίδευση ένα σε μέναν ο Χρυστοδουλόπουλος που τον είχε σβήσει ο δεξί ο μπακ και να με κάνει βηματάκια προς τα πίσω να πάει στην αιστεία για να το βάλει με στην περιοχή. Και είδα και ένα Σιδηρόπουλο να παίζει 70-30 ΑΕΚ. Εσύ αλλά είδε. Μου λες λοιπόν ότι ο διαιτητής του ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Ωραία. Σ' άκουσα. Ωραίος. Άκουσε με. Ωραίος. Εσύ μου λες λοιπόν ότι του ΠΑΟΚ ο διαιτητής. Έτσι, ναι. Έπαιξε 70-30 την ΑΕΚ και είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν είναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι ο Σιδηρόπουλος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Πάμε παρακάτω. Άλλο ο διαιτητής. Περίμενε ρε κόκκινε, εγώ μιλάω με τον άνθρωπο. Λες όμως ότι εκτός των τριών του ΠΑΟΚ και του Κυβρακίδη που θα έρθει στον ΠΑΟΚ και αυτός οι τέσσερις, οι άλλοι παίξαν. Ναι. Άκου. Λες ότι οι υπόλοιποι παίξαν ανάποδα. Δεκτών. Και εσύ πιστεύεις ότι μια ομάδα. Ωραία. Άρα εσύ λες. Άρα εσύ λες ότι αυτοί οι οποίοι παίξαν για την ΑΕΚ ήταν περισσότεροι από όσοι παίξαν για τον Ατρόμητο και τον ΠΑΟ. Πολύ ωραία. Με τα λεγόμενά σου δεν είναι άσχημη η παρατηρήσή σου, είναι πανέξυπνη. Πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει αυτό που λες. Εμένα μ' αρέσει. Και ας μου τη λες τώρα. Εμένα μ' αρέσει. Άρα με τα λεγόμενά σου την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα την έχεις για πλάκα. Έτσι.
ακριβώς όπως θα έλεγε. Σε αγαπώ πολύ, η τοποθέτησή σου μ' άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες οι καλύτεροι του Ατρομήτου ήταν αυτοί οι τρεις, ή τον Κυριακίδη και ο τερματοφύλακας που λέει ο Γρηγόρης. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ λέω ότι αυτό είναι πολύ διαστραμμένο, αλλά δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Είναι πολύ διαστραμμένο. Είναι τοποθέτηση ποδοσφαιρική με επιχειρήματα. Ωραία, είναι αυτά που σου αρέσουν τα σατανικά, αλλά λέω δεν γίνονται. Ναι, δεν γίνονται. Ναι, δεν μπορεί να πει. Δηλαδή ναι. Τότε δεν ναι. Το αξίζει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Αυτό είπε ο άνθρωπος, ότι την έχω για πλάκα με στην Τούμπα αυτή την ΑΕΚ. Αυτό είπε. Okay. Πάμε για πλάκα την έχει. Είπε. Για πλάκα δεν την έχει. Δεν το κλείνει το κινητό. Το κλείνω, ναι. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς πέρα, φίλε. Ναι. Τι κάνετε. Πάμε γρήγορα και εσύ αργά. Αυτό κάνω. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούω την ώρα. Λέτε για την ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, δεν έχει ομάδα η ΑΕΚ. Ναι, αλλά είναι. Και γιατί είναι να βαθμόπισε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, πώς για δεν έχει. Έσκασε η ΑΕΚ. Δεν έχει ομάδα, ρε. Μα σας είπε. Ρε, ωραία, αφού δεν έχει, γιατί έχασε ένα 0 με παίκτη λιγότερο. Γιατί τέντωσε η ΑΕΚ βιολογικά. Εγώ είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ, εντάξει. Δεν είναι ΠΑΟΚΖΙΣ. Γιατί έχασε από την ΑΕΚ ένα 0. Είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ. ΠΑΟΚΖΙΣ. Τρελοπαοξής σας. Καλά κάνεις, ρε. Μ' αρέσεις. Αφού είσαι καλύτερος σαν ομάδα. Γιατί έχασε από την ΑΕΚ. Να το ακούσω. Ολυμπιακός. Ναι. Πολύ δίκαια που μας τιμωρήσαν, που θα μας τιμωρήσουν μείον τρεις βαθμούς. Δεν νομίζω να σε τιμωρήσουν. Γιατί είναι κότες Ολυμπιακός, ρε φίλε, θα το πω έτσι στα ίσα. Σωστό. Δεν βγάλεις άκρη. Θα βγάλω. Εντάξει. Απλά πάει αργά. Και με σένα βγάζω άκρη που πας πολύ αργά κι εσύ. Λέγε φίλε. Το ραδιόφωνο και παίζει πολύ ξανά. Κακό να μας τιμωρήσουν. Δίκαια να χάσουμε με το πρωτάθλημα μέσα από τα μάτια μας. Άμα είχε ομάδα Ολυμπιακός να μπει μέσα να μας ρίξει 5 γκολ. Πώς θα σε ρίξει, αφού είσαι καλύτερος. Άμα βγάλεις η άκρη, φτύσαμε. Εντάξει. Okay. Όχι, γιατί με λέτε έχει ομάδα η ΑΕΚ. Σας ακούω τόση ώρα. Έχει ομάδα. Δεν έχει. Με Χριστοδηλόπουλο και Μπακάκι και τον άλλον δεν έχει ομάδα. Γιατί ειρωνεύεσαι τον ακροατή. Δεν, εσένα ειρωνεύομαι που θε να βγάλει άκρη. Σε ειρωνεύεται ο κόκκινο φίλο. Δεν βγάλει άκρη. Και λέει δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Σε ειρωνεύεται ο κόκκινο. Έχει να του πει κάτι. Ο κόκκινο. Ναι. Με τον κύριο κόκκινο δεν έχω τίποτα. Ναι. Αλλά σε ειρωνεύεται γι' αυτό. Άμα είναι αεξή, θα του το πω έτσι στα ίσα στον αέρα. Πρωτάθλημα δεν παίρνει να το ξεχάσει. Να σε καλά, φίλε. Έχει δίκιο, φίλε. Τα λέμε. Για χαρά. Ο πελάτης πρέπει να τον ακούς. Τον ακούω, αλλά σου λέω. Έχει βάλει το ραδιόφωνο. Δεν ειρωνεύομαι. Σου λέω το παλικάρι έχει το ραδιόφωνο, το οποίο ακούει από άλλη πόλη. Ναι. Ακούει ετεροχρονισμένα και δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Ναι. Δεν θα γίνει εννοήση. Γι' αυτό, ε. Είναι σαν να έχει επιστροφή στον ήχο. Α, θα περνάει τώρα. Όχι, τα λέω όπως είναι. Εκεί την ηρωνία. Κοιτάω τον Νικολίπτη. Ναι, ναι. Πόση ώρα που σου λέω δεν θα βγάλει άκρη και παιδεύει. Ναι, ναι. Σου λέω δεν θα βγάλει. Την ηρωνία πάνω στο Άγιον Όρος τη μάθαμε. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν είναι ίδιον δικό μου. Α, δεν είναι ίδιον. Εσένα μπορώ να σου. Εγώ είμαι άθεος, μπορώ να ειρωνεύομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, πάμε, ναι. Βλάξ. Ναι. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ραπ άλλα είχα σκοπό να πω από ξάντια εξής. Ναι. Και άλλα θα πει. Ναι, άκουσαν τα αυτιά μου τι άκουσαν τώρα. Ότι ο Ατρόμητος έπαιζε λέει με τέσσερις παίχτες. Μην άκουσε του Παοξή. Ότι υπάρχει και αυτό. Οι δικοί του παίκτες τα δώσαν όλα. Η αλήθεια είναι ότι οι διαφέρειες δεν έχει δικαίωμα, ρε φίλε. Ναι, έχει. Ο Άρντα πριν να βάλει τον γκολ, πού βρισκόταν όλο το παιχνίδι. Εκτός από το φάουλ. Χαμένος στο μπακάκι το μαρκάρισμα. Όταν τον άλλαξε θέση και σου βγήκε ο Σιμόες, καθάρισες εκεί. Εκεί σε βρήκε ο Άρντα και σε έσκησε. Συμφωνώ. Δηλαδή ο μισός Ατρόμητος, οι τρεις παίκτες που οι υπόλοιποι ήταν στημένοι, κέρδισε την ΑΕΚ. Αυτό θέλετε να μου πείτε, ότι οι τρεις παίκτες του Ατρόμητου, οι οποίοι είναι του ΠΑΟΚ, κέρδισε την ΑΕΚ. Αυτό ήθελε να πει ο φίλος με τη γνώμη του. Ακριβώς. Και 70-30 διευθυντή υπέρ της ΑΕΚ. Συμφωνώ στην κόκκινη του Λιβάγια, έτσι, που χωρίς λόγο. Και στον goal offside που έβαλε. Έβαλε και goal offside. Η κόκκινη έπρεπε να μπει για το offside. Εγώ λέω ότι το πλεονέκτημα είναι με τον επιτιθέμενο. Ναι, αλλά το πλεονέκτημα ήταν λίγο παραπάνω προς τα κοντά. Να πεις ότι το έκανε επίτηδες ο άνθρωπος. Όταν ο διαιτητής είναι του ΠΑΟΚ και εσύ παίρνεις 60-40 διαιτησία, έχουμε πρόβλημα εδώ. Είπε 80-20, το έκανε 70-30. Τώρα το πήγε στο 60-40. Η διαιτησία ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Γινόταν ένας μπακάλις εσύ. Έγινα μπακάλις. Και γι' αυτό το κλείσε. Η διαιτησία ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Τουλάχιστον δεν τα βγάζω στο κουμπάρι τα λεφτά. Κυρίες και κύριοι, ο μπακάλις. Φούλτα. Κάτι άλλο. Ναι. Πιστεύεις ότι είχες ελπίδα με Μάνταλο Γιόχανσον να μην είναι τραυματισμένο να πάρεις πρωτάθλημα? Ο κύριος γιατί κλαίγεσαι?
Στο Μελισσανίδη πες τα αυτά. Όχι εσύ. Στο Μελισσανίδη θα τα πει. Στο Κουναρά πες τα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να παίζει η ΑΕΚ στην παραδίπλα γειτονιά με τον Ατρόμητο. Ναι. Και να πάει με άδεια χέρια. Γιατί. Ρωτάω εσένα. Μα γιατί να πάει με άδεια χέρια, τι εννοείς. Όταν πας επίσης και εσύ πας με άδεια χέρια, δεν πας κάτι να κεράσεις εσύ. Πώς να κεράσεις, αφού έχει κεράσει ήδη είναι κερασμένοι οι παίχτες. Πώς θα κεράσω κι εγώ δεύτερο κέρασμα. Και τρίτο, ό,τι χρειάζεται. Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ παίζω δύο παιχνίδια τη βδομάδα από την αρχή. Είχα και την Ευρώπη μέσα και φιλικό ακόμη δεν έπαιξα. Εγώ το μόνο που άκουσα ήταν πάω και εναντίον όλων. Χαιρετισμούς από την Ξάνθη έχεις, να είσαι καλά. Ξανθιώτης είναι. Εσύ που δεν έπαιξες κανένα φιλικό έχεις χαιρετισμούς από την Ξάνθη. Μάλιστα. Ξανθιώτη. Ναι. Γεια. Διάλειμμα. 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 Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έλα, είμαστε στο σπίτι της Μαρίας και θα κάτσουμε καμιά ώρα. Να σε περιμένουμε. Αχ, έρχομαι. Θα πεταχτώ μόνο να ψωνίσω φρούτα για τα παιδιά. Ψάρι αύριο, κοιμά για την Κυριακή, κάτι βιβλία και τετράδια του μεγάλου, παπούτσια του μικρού, ένα δώρο για το πάρτι, γλάστρες, και ένα επιπλάκι για τη βαρέτα και έρχομαι. Δεν θα αργήσω καθόλου. Στα Hypermarkets Κλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο απλά και γρήγορα όσο πουθενά. Γιατί βρίσκεται πάνω από 40.000 είδη, από φρέσκα τρόφιμα και είδη σπιτιού έως έπιπλα, καλλιντικά, ρούχα και μικροσυσκευές, όλα σε ένα και μοναδικό κατάστημα. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα Hypermarket μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτομπουκές, χειροποίητης αμπορουτυρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Κάνω 1, 2, 3 και παίρνω. 1, 2, 3. Μία σπουδαία λαϊκή φωνή και μία σπουδαία λαϊκή ορχήστρα σε ένα αφιέρωμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Τα λαϊκά του Μίκη. Ο Μανώλης Λιδάκης και η λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για μια μεγάλη μουσική παράσταση με τα πιο αγαπημένα λαϊκά του κορυφαίου συνθέτη. Τα λαϊκά του Μίκη. Ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Μαρτίου και μόνο για 6 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Άλλαξε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Έλα σε εμάς που ανάλογα με τις κιλοβατόρες που καις θα σου δίνουμε όλο και κάποια έκπτωση η οποία θα ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις κιλοβατόρες που καις. Ήρθε η ώρα ο πάροχος ρεύματός σου να μιλήσει καθαρά. Γι' αυτό έλα στη Volton, την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που μιλάει ξεκάθαρα και σου δίνει σταθερά χαμηλότερη τιμή έως 12%, έκπτωση συνέπειας 15%, δεν σε δεσμεύει με συμβόλαιο, ενώ παράλληλα σου μαθαίνει και πώς να μην σου τρώει λεφτά το ρεύμα. Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στο volton.gr και στο 11300. Αρμόδια ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ. Τελικά,
Μόνο η μάνα που σε γέννησε σε καταλαβαίνει, Δημητράκη. Άλλο σέρβις. Και πρόσεξε, μόνο με 39 ευρώ. Τόσα δίνεις τη μανούλα σου για να σε φροντίζει. Τόσα έδωσα στη Μιτσουμπίση για να φροντίσει το Μιτσουμπίση μου. Έκανα σέρβις μόνο με 39 ευρώ. Σέρβις Μιτσουμπίση από τον ειδικό μόνο με 39 ευρώ. Εγγυημένα, γνήσια ανταλλακτικά και με δωρεάν έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Μάνα στο σέρβις η Μιτσουμπίση. Prince Oliver. Final Sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη, Προξενού Κορομιλιά 48 και στο www.princeoliver.com. Must have Prince Oliver. Εβδομάδα clearance στο One Salonica με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθείς, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και παράλληλοι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Φυγάς του Μετρόπολης 95,5. Η αποστολή σας είναι να με πιάσετε και να κερδίσετε μέχρι 2.000 ευρώ. Κυκλοφόρο ανάμεσά σας. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο Φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το Φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Μη χάνετε ούτε λεπτό. Κάθε ώρα ο Φυγάς θα δίνει το στίγμα του στον αέρα. Πού κινείται, πού θα τον εντοπίσετε. Αν δεν τον πιάσετε, την επόμενη μέρα το ποσό διπλασιάζεται. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Κυνηγήστε το Φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Δεν θέλω μικρόφωνο, ναι. Βάζεις ζύζι το όποιο θέλω εγώ μικρόφωνο. Ας το να παίζω. Περιμένει κόσμος και είναι αμαρτία τώρα, δεν κάνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζί με τη Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει πάντα και έχει μοναδικές προσφορές για τους φίλους οι οποίοι μπορούν και έχουν διάφορα αυτοκίνητα της εταιρείας και όχι μόνο, καθώς υπάρχει μια ακόμα μοναδική προσφορά στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις της στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για τους φίλους οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα με φυσικό αέριο. Κυρίως οι φίλοι οδηγοί ταξί, μπορείτε να κάνετε το σέρβις με 70 ευρώ τελική τιμή μόνο, με επώνυμα προϊόντα, με τα καλύτερα λάδια και εκτός των υπολείπων και με 10 ευρώ δώρο φυσικό αέριο για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Περισσότερα στο 2315-96-676 για να κλείσει τα ραντεβού. Το Κόρντοβα δεν έχει φυσικό αέριο. Τότε θα το πάω στο Πετμεζά με το Τότι να πούμε να με βάλουν και τον Ιμάντα. Να πα στον Τότι και στο Πετμεζά που είναι τα καλύτερα παιδιά. Ναι, με βάλουν και τον Ιμάντα εμένα. Όταν όμως λέω ένα χορηγό, δεν μπορεί να παρεκκλήσει ο χορηγό την ίδια ώρα το λες. Ναι, ρε φίλε. Ο άλλος δεν πουλάει αμάξι, ο δικός μας είναι φτωχός άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε, δεν είπα όχι, τα παιδιά είναι φίλοι. Αν είχα φυσικό αέριο θα με πήγαινες. Τα παιδιά είναι φίλοι. Καλά κάνεις. Θα με πήγαινες. Να τελειώσει, τόσο ζώων μπορεί να είσαι. Τι να κάνω, παρέα μαζί σου κάνω, ναι. Γουρουνοποιήθηκα κι εγώ. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, φίλε μου. Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος. Κωστή, εχθές είδαμε, ρε φίλε, ένα παιχνίδι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Ο Νίκος είναι. Από τα Γιάννητσα, ναι. Ναι, ρε. Έλα, ρε Νίκο. Οδηγάρωστα γι' αυτό. Τώρα πλέον το πιστεύω σίγουρα ότι έχει πρόβλημα τα αυτιά. Μέχρι τώρα είχα μια αμφιβολία. Τώρα είμαι σίγουρος. Είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν είχε πάρα πολύ τακτική και από τους δύο προπονητές. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας κράτησε μέχρι τις καθυστερήσεις. Ήταν ένα παιχνίδι, Νίκο, που δεν ήταν φιλικό. Έτσι, αυτό λοιπόν. Ακριβώς. Τέτοια παιχνίδια θέλω εγώ ουδέτερος να βλέπω και να γουστάρω.
Έτσι. Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, άσχετα αν κάποιος τους άφησε επικραμμένους και αν κάποιοι μείναν ευχαριστημένοι από αυτό το πράγμα. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως εμείς, σαν ΠΑΟΚ, είδαμε ότι τα παιδιά μας που στείλαμε στον Ατρόμητο, όχι μόνο στάσιμα δεν μείνανε, αλλά πήγανε και ένα βήμα παρακάτω, Κωστή. Ναι. Δηλαδή, είδα και στον Χατζησαΐα και στον Ουάρτα και στον μικρό τον Γιαννούλη ότι έχουν προσθέσει πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Ο Χατζησαΐας πρέπει να κάνει μόνο ταχύτητες, τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις. Αυτό που του λείπει του Χατζησαΐα είναι πως φεύγει ένα ταμάξου με το πετρέλαιο γρήγορα και μένα φεύγει αργά. Ναι. Να του βάλεις πετρελοκινητήρα στην εκκίνηση. Να φεύγει γρήγορα. Εγώ, δεν έχει αυτό το τσάκ στα πρώτα μέτρα. Ναι, στα πρώτα μέτρα. Αυτό βελτιώνεται όμως. Άμα θέλει ο Χατζησαΐας να παίξει σε ένα επίπεδο παραπάνω. Πρέπει να το βελτιώσει. Αυτό όμως που έμεινε ευχαριστημένος είναι ότι το βλέπω ότι δουλεύει στην ταχυδυναμική. Γιατί όταν του φεύγει ο Λιβάγια. Το πρόλαβε το Λιβάγια. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το πρόλαβε δηλαδή. Αυτό δεν το είχε. Δεν το αυτό ακριβώς. Τα πρώτα 15 άρα, μέτρα, λοιπόν, 20, πρόλαβε το Λιβάγια. Αυτό είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ο κύριος Κάναντι εκεί κάνει μια σοβαρή δουλειά. Κάτι κάνει. Είναι ένας πολύ σοβαρός προπονητής. Σωστό. Σωστό. Γιατί βάζει στους αθλητές πράγματα μέσα και βελτιώνει τις ατέλειές του. Αυτό εμείς σαν ΠΑΟΚ, εγώ δηλαδή σαν ΠΑΟΚ, το εκτιμώ. Θέλω να απαντήσεις την εξής ερώτηση, Νίκο. Ναι, ό,τι θέλεις. Ο Ουάρντα προσφέρει στον ΠΑΟΚ περισσότερο παίζοντας στον Ατρόμητο ή θα προσέφερε παίζοντας στον ΠΑΟΚ? Κοίταξε να δεις, ο Ουάρντα είναι ένα παιδί το οποίο έχει τα στιγμή Ενρίκε, δηλαδή παίζει ένα ποδόσφαιρο αλάνα. Μπορεί να σου κάνει πιο ελεύθερους ρόλους στη μέρα του. Μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι αντάρα να το πάρει μόνος του, αλλά σε τακτικό κομμάτι. Δεν μπαίνει στην τακτική. Συγγνώμη, δεν χτυπάει όπως χτυπούσε ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε ήταν τελείως ανισόρροπος. Άλλο σου λέει, ρε. Όχι, άλλο το κομμάτι τακτική. Όχι, το κομμάτι τακτική το δέχομαι. Δεν μπαίνει στην τακτική, πιο ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπαίνει σε καλούπι τακτική, αυτό λέει. Ενά που μπήκε στον Ατρόμητο. Όχι, δεν μπήκε στον Ατρόμητο, του δίνουν πιο ελεύθερο ρόλο, αυτό σου λέει. Στον Ατρόμητο σου δείχνουν ένα ελεύθερο ρόλο. Πιο ελεύθερο. Και σου λένε βάσει τα στοιχεία σου, φέρε μου το αποτέλεσμα. Στον ΠΑΟ για να παίξει πρέπει να είσαι στρατιώτης. Πρέπει να γυρίσει, να μαρκάρει, να ντουμπλάρει, να πάρει την μπάλα, να δώσει την πάσα. Δεν σου αφήνει ο ΠΑΟ και ελεύθερο παιχνίδι να κάνει. Εκτός αν είναι ένα παιχνίδι ρουτίνα, χωρίς σκοπιμότητες που σου λέει πες μέσα και άλλο σε το, κάνε το κουστάρι. Κάνε τσιλικάκι, α πούμε, ξέρω εγώ, κατάλαβε. Παραδείγματο χάρη, αν τον είχαμε τον Ουάρντα στον ΠΑΟΚ μπροστά από το Βιερίνια, ο Βιερίνια θα γίνει σαν το άρρωστο του Μετρόπολη. Αυτά τα τριξίματα. Δεν θα γυρούσε να μαρκάρει ποτέ, α πούμε, ο Ουάρντα. Κατάλαβε, φιλεκόκκινε. Okay. Άρα λες προσφέρει περισσότερο στον Ατρόμητο, λιγότερο από ό,τι θα προσέφερε αν ήταν στον ΠΑΟΚ. Αν αυτό ο αθλητής με τα χαρακτηριστικά που έχει βρεθεί ένα προπονητή ο οποίο τον μάθει να παίζει ποδόσφαιρο, όχι μπάλα, το μάθει να παίξει ποδόσφαιρο, τότε ο Ουάρντα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό περιμένω να δω και τον Ουάρντα του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα ανταπεξέλθει σε μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση αυτός ο αθλητής. Μάλιστα. Ο οποίος έχει τεχνική κατάρτιση, έχει πνευμόνια, έχει αντοχές, έχει ταλέντο, αλλά έχει και θελάδα στο μυαλό. Να είσαι καλά, δεν διαφωνούμε καθόλου. Δεν μπορούμε να το κρίσουμε. Ωραίος. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Παρακαλώ. Κόκκινο το Μάιο, άλλο στην Αγία Σοφία στη Φιλαδέλφια. Το Μάιο δεν θα είναι η Αγία Σοφία έτοιμη. Θα γιορτάζουμε τον τίτλο, λέει, φέρε και το γραφλό λυκοσκού μαζί σου. Δεν θα σας πειράξει κανείς. Θα έχει και αρνιά. Σε δελεάζουν πάντα με φαΐ. Αυτό έλα. Είναι πολύ δελεαστικό. Ναι. Θα έχει αρνιά. Δεν έλα κόκκινα να σε ταΐσουμε τσάμπα. Για αρνιά άλλων φωνάζουν. Άλλος έχει τη χάρη και άλλος έχει τη χάρη. Ζήλεψες. Καθόλου. Μαγκιά σου. Άκου τώρα. Άλλος έχει τη χάρη και άλλος έχει τη χάρη. Ένα μαγαζί στον Εύωσμο θα μας κάνει μια προσφορά κάποια αρνιά για να τα κάνουμε κλήρωση. Εμείς θα διαφημίσουμε το μαγαζί. Και πρέπει να πάω εγώ να βγω φωτογραφία. Και ο κόκκινος ζήλεψε που δεν φωνάζει. Όχι, ρε φίλε. Γιατί το λέω. Εσύ κατηγορείς εμένα ότι είμαι για τα φαγητά, εσύ βγαίνεις φωτογραφίες. Ναι, αλλά εγώ τι έχω εδώ. Ρε φίλε, μπρε, καλά κάνεις. Μαγκιά σου. Άλλο το ένα. Λες για τα φαγητά ότι έχω. Δεν θα μείνω χωρίς συμφέρον. Εσύ, εσένα φωνάξαν όμως. Για φαγητό. Άρα μην κατηγορείς εμένα. Μάλλον η μάπα μου πουλάει πιο πολύ από τη δικιά σου. Πιο όμορφη. Για το φαγητό. Είναι πιο όμορφος από εσένα. Ό,τι πεις. Πάντως θα πεθάνεις πιο γρήγορα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Λέτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπτόπουλος. Μάλιστα, κύριε. Καλά, τι σου είπα.
Είναι αυτός που θέλει προτάσει με τέτοιο μαδάρα και φοβάται να βάλει τους τρεις του ατρομέτρου να παίξουν μαζί του. Πώς το βάλεις αυτό? Φοβάται γιατί είναι παιχταράδες. Περίμενε. Εσύ τι θα έκανες? Εγώ τι θα έκανα? Και η ΑΕΚ έχει δώσει πολλές φορές δανεικούς και δεν έκανε τέτοια κοτίσια. Αυτά είναι κοτίσια. Η ΑΕΚ που πήγε γάμα εθνική για να ξεχρεώσει τι είναι? Και κύριε Κόκκινε, καλά έκανε. Έφαγε το τίμημα, έπαιξε γάμα. Και έπαιξε με την Αθήνα. Και καλά έκανε και έφαγε από τον ελληνικό λαό τα λεφτά. Και κύριε, ποιο ελληνικό? Όχι, εδώ τρώνε όλοι. Ο πλησίον. Και ο Ηρακλής έφαγε λεφτά από τον ελληνικό. Ρε φίλε, το υιοθετεί να πληρώνουμε εγώ και εσύ την ΑΕΚ τον Ηρακλή? Όχι, μακάρι να βρεθεί κάποιο όπω τα πάρει, λέω. Μακάρι. Προ τιμή σου. Και κάτι άλλο. Και να γινόταν ο αγώνα και να κέρδιζε ο Πάκο τον Ολυμπιακό, το προτάσμα θα το πάρει ΑΕΚ. Γιατί δεν είμαστε κότες. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μπορείς να ονειρεύεσαι ελεύθερα. Γιατί ναι. Εσύ τι πληρώνεις και ονειρεύεσαι δηλαδή? Είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχει φορολογηθεί. Μπράβο. Το μοναδικό. Μπράβο. Και να φαντασιώνεσαι και να κάνεις τα πάντα. Ο Γεροντίδης πώς άφησε τη μηχανή να μπει μέσα αυτή? Το Γεροντίδη το καημένο να είναι δυνατό. Είχε περάσει κταίο το μηχανάκι. Να μην περάσει τίποτα. Ναι, λέω Γεροντίδη. Εγώ ναι. Ταξίαρχο. Ναι. Σε τσέπη το βάλανε αυτό, σε κάλτσα, σε τι το βάλανε? Ό,τι θε περνά, ρε φιλά, σε τώρα. Ναι. Πάω και σε. Ναι. Αφού. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σα. Καλώ τον. Καταρχήν θα ήθελα να σα πω ότι ο Κάναντι είναι ο καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματο. Εκ των πραγμάτων. Ναι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι οργανωτικό, είναι. Και το πιο βασικό είναι ότι βλέπει το υλικό του και αναλόγως πράττει ο άνθρωπος, γιατί έτσι κάνουν όλοι οι προπονητές. Εκτός από τον Αλέφαντο που κάνει παρέα με τον Ραπτόπουλο και λέει όλα τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να το ρωτήσεις, Ραπτόπουλο, τον Αλέφαντο, πότε είναι η τελευταία φορά που έχει παρακολουθήσει σεμινάριο ποδοσφαίρου ή προπονητικής? Πολύ θα ήθελα να το ακούσω αυτό στον αέρα να το πει. Ο φίλος είναι ο παδός ο Αλέφαντος. Ατρόμητος είσαι, φίλε? Ναι. Ατρόμητος με πίεση. Τώρα εσύ τι λες τον Αλέφαντο, γιατί υποστηρίζει τον Σπανό που είναι σε κόντρα με τους οργανωμένους. Είναι καλά με τον Σπανό, να ξέρεις. Ο Αλέφαντος, πέρα την πλάκα, καλά κάνεις και τη λες εσύ. Ναι. Ο Αλέφαντος βοηθάει στον Ατρόμητο πολύ. Να το ξέρεις. Το ξέρω, το γνωρίζω. Όχι. Το γνωρίζω, βοηθάει, δεν λέω. Σε κάποια πράγματα βοηθάει που λέει, πολύ, τα λέμε. Διαφωνούμε. Εντάξει, μπορεί και εγώ να κράζω να κάνω, αλλά βοηθάει. Διαφωνούμε σε κάποια πράγματα που λέει. Μόνο αυτό. Καλά, εντάξει, 80 λέει το κοντέρ. Αλλά... Κάτσε τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε θέματα. Λέγε. Είναι και αυτό ένα. Είναι 80, ρε φίλε. Αλλά... Εμείς 80 χρονών θα μας έχουν ξεχάσει οι συγγενείς μας. 80. Ναι, αλλά σωστό θα είναι να καθίσει και σπίτι του, να πιει κανένα ταγάκι όμως. Έτσι, όχι να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει και τα ίδια. Εγώ αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ζητά συγγνώμη. Όχι, δε, άστο να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέει, ρε φίλε. Πέτρε, φίλε, ό,τι θε τώρα. Γιατί να κάνει πίτα τα πιάτσα. Γιατί να μην το πει, δεν το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα λέει ότι είναι ρε παιδιά. Αλήθεια είναι. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εγώ το ξέρω προσωπικά, το γνωρίζω προσωπικά εγώ τον Αλέφαντο. Και το έχω πει και του ίδιου προσωπικά. Ωραία. Και γιατί βγαίνεις και το λες δημοσίως? Γιατί ρε, τι είπε ο άνθρωπος? Το πρόσβαλε. Γιατί πρέπει να το κάνει. Γιατί πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Αλέφαντος αυτή τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, άμα έχετε δει στην εκπομπή, κύριε Αυτόπουλο, πάτε και μαζί. Γιατί φέρνει αυτά τα χαρτάκια μαζί του, τις εφημερίδες και διαβάζει Γαβασιώτη και τέτοια πράγματα? Γιατί δεν έχετε ρωτήσει ποτέ γιατί το κάνει αυτό? Είναι μαρινακικός. Είναι μαρινακικός. Πιστεύεις εσύ ότι τον πληρώνει ο Καρανταφέρης στο κανάλι? Δεν ξέρω, παίρνει κάτι βέβαια, πόσο αρκετά. Από τον Καρανταφέρη τα παίρνει? Δεν ξέρω, πάντως ο Καρανταφέρης πρέπει να του δίνει παραπάνω από ό,τι φαντάζομαι όχι, Μην παίρνει όρκο. Όχι, και ο Γιάννης είναι... Ο Ραπτόπουλος και ο Αλέφαντος για να σου πούν καλημέρα, τζάμπα δεν γίνεται. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή το γνωρίζω τον Αλέφαντο προσωπικά, αποκλείεται. Τι ρωτάς τώρα, είναι να σου πει καλημέρα? Όχι, όχι. Ρωτάω γιατί δεν τα παίρνει από τον Καρανταφέρη. Να σου πω και στα κουμπάκια στον Παλί, τα έδωγε τζάμπα. Ραπτόπουλε, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ να σου πούμε εμείς στον Ατρόμητο που έλεγες πέρυσι ότι ο Άρτα δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει και μας τον φέρατε και βλέπουμε μπαλάρα, να ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Μ' αρέσεις, φίλε. Και όλους τους υπόλοιπους. Είσαι μεγάλος τρολίστας, μ' αρέσεις. Του τεχνικού team. Του τεχνικού team του ΠΑΟΚ. Χαιρετίσματα, δώστε και πάω. Μ' αρέσεις, πες μου ό,τι γουστάρεις. Ναι, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ προσωπικά, σε ευχαριστούμε όλοι όσοι βλέπουμε αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το βλέπουμε εξαιτίας. Χτες ήσουν στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όχι, μέσα στο εξωτερικό δυστυχώς. Στο εξωτερικό. Για τον Γκάλο, το Χάφσου, ο οποίος θες δεν ήταν καλός. Το Μασόν, λέω. Πονηρεύεσαι καθόλου? Ναι. Και να δείτε, αυτός ο παίχτης. Το χειρότερο μάτσε. Απάντησε μου, απλή είναι η ερώτηση. Αν πονηρεύεσαι. Ναι, πονηρεύομαι και έχει κλείσει σε άλλη ομάδα, να ξέρεις. Άντε να σε πω πιο μακριά. Ο Μαύρος πονηρεύεσαι.
Όλες πάντα. Να είσαι καλά. Έχεις άλλη ομάδα ο Μαύρος, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Και ο Πέλκας θα κάνει μεταγραφή το καλοκαίρι που θα πέσουν οι κολόνες της Τούμπας. Τα τσιμέντα. Μάλιστα. Σε μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα. Ατρομητέ, πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να παίρνεις πιο συχνά τηλέφωνο και για θέματα μία τρομή. Από Αγγλία παίρνει αυτός μέσα. Να παίρνεις από ό,τι θέλεις. Από Αγγλία παίρνεις. Βεβαίως, το όποτε θέλετε. Τι από σπουδα... Αγγλία παίρνεις. Σταμάτα ρε 7 από φορές. Ελβετία. Τι σπουδάζεις. Από Ελβετία, λίγο παραπέρα. Τι σπουδάζεις. Σπουδάζω ποδόσφαιρο. Στια πού. Γιατί ρε κόκκινε το χιούμορ σου είναι άθλιο. Σπουδάζω ποδόσφαιρο. Έλα ρε ίντρικα σπουδάζεις. Γεια σου φίλε. Αυτό που δεν σπουδάζει κανείς άλλος. Να σε καλά φίλε, για καλά. Τι το κάνεις να το βλάκα και μασάζ τώρα. Κουνήθηκε, πήγαινε να κάνει και μετά τα αυτιά του κρεμάσανε. Ναι. Λέγε. Δεν τον είδες πως τα αυτιά και λέει. Με κάνει τα αυτιά. Με κάνει τα αυτιά. Καλησπέρα. Έλα, τζαμπατζή, βασιλιά της Κούτρας. Πάμε. Καλησπέρα, ραπ. Για ένα αρνί πάει για φωτογράφηση. Και δεν φωνάω το χοντρό, φωνάω το λιγνό. Πόσο λιγνό, σπάνια. Η επιστήμη σηκώνει και τα πόδια ψηλά. Για μένα μπελά είναι τραβηχτό στον έβοσμο. Ναι, σε βλέπω. Το φορά τον μπελά. Τσαγλάκι. Πάτα λίγο, ρε. Ναι. Έλα εδώ. Εδώ στο ένα μπάσο, ρε. Το μιλά κιόλα, το βλάκα. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα, ραπ. Καλώς δεν το... μπορεί να μιλήσει τώρα, τον κάνουν μασάζ. Από Στοκχόλμη, Σουηδία παίρνω τηλέφωνο. Στοκχόλμη. Στοκχόλμη, κάπα χ. Πώς λέγεται. Στοκχόλμη. Στοκχόλμη. Δύο λέξεις είναι. Στοκχόλμη. Είναι Στοκχόλμη. Έγινε, φίλε, λέγε. Ναι. Φόρτσα Παοκάρα. Ακρίβεια, ακρίβεια θα το πάρω το πρωτάθλημα. Το αξίζω. Sold out στην προθέρμανση δεν έκανε κανένα. Sold out. Sold out. Και τρέλα. Και τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ δεν πούλησε κανένας. Φόρτσα Παοκάρα. Πόλεμο δεν... θέλουνε, πόλεμο θα έχουν Ολυμπιακοί. Ποιο Ολυμπιακοί, ρε, η ΑΕΚ είναι. Αισθάνεται δυνατός τώρα. Ναι. Αισθάνεται δυνατός. Τώρα που έχω Τσίπρα και γραμμένο, τι περιμένεις να βγεις στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο δεν παίζονται. Στο γήπεδο. Ρε τώρα για την τιμωρία λέει, τι θα γίνει. Δεν θα φάμε και μείον 6 να φάω, το πρωτάθλημα θα το πάρω φέτος. Γιατί το αξίζω. Όπω δεν σε έκανε καθόλου Ευρωπαίοι αυτή η Στοκχόλμη. Το στραβό, στόμα στραβό. Δεν καταλαβαίνει ούτε Στοκχόλμη. Μ' αρέσει που ο Παοξίδα ξαναπάρει. Όλοι είμαστε τρελαμένοι από αυτό. Μ' αρέσει ο Παοξίδα από τη Στοκχόλμη. Ναι. Λέγε. Τι λέει. Σε μία ώρα. Παρακαλώ. Α, μετρά και τι ακροματικότητε. Όχι, επειδή εσύ λε ότι σιγά μου ρε το. Σε μία ώρα. Μας διαβάσανε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε δηλαδή αναγνωσιμότητα καλή. Αυτό πάει επί πέντε. Επί πέντε πάει αυτό. Αυτό πάει επί πέντε. Έχεις και τσαπατζίδες δηλαδή. Ό,τι πεις. Ό,τι πει ο κόκκινος. Καλημέρα. Επειδή έχεις αμφιβολία. Έχω ρε. Καλημέρα, ναι. Τώρα. Όχι. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Εγώ μιλάω. Ναι. Καλησπέρα παιδιά από Ηρακλειδέας από Καβάλα. Από την Καβάλα όλη είσαι. Όλη η Καβάλα μπλε είναι. Μήπως είσαι Ηρακλής Καβάλας. Όχι, Ηρακλής είναι. Όχι, είμαι Ηρακλειδέας Καβάλας και με ξέρεις Ραπτόπουλε και εσύ και έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Μια παράκληση στον κύριο Σπανό μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Κύριε Σπανέ, έπαιξε στα ίσια τον Ολυμπιακό, έπαιξε στα ίσια την ΑΕΚ. Κάνε το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Πιάσε τις συμφωνίες κυρίων με δανεικούς και σαχλαμάδες. Βάλ τους όλους μέσα να δούμε τι θα γίνει. Κάνε το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δηλαδή. Παίζεις μόνο με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι. Τώρα αυτό είναι παράκληση. Βεβαίως. Δεν μου λες τι απόφαση πρέπει να πάρει η ΕΠΟ για αυτά που γίνανε την Κυριακή στην Τούμπα. Τίποτα. Αυτό είναι σαχλαμάρα αυτό. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να αφαιρεθούν βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Αλλά να κάνει ο Σπανός αυτό που λέω. Να παιχτεί στα ίσα. Να γίνει επανάληψη αγώνα, αν μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Και από εκεί και πέρα να παιχθεί στα ίσα. Αλλά κάνει και ο Σπανός. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός έχει τύχει μέσα στην Τούμπα, όπως το βλέπεις, χάλια μαύρα. Όχι, ο Ολυμπιακός θα χάσει μέσα στην Τούμπα. Αλλά θα νικήσει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, θα νικήσει ο ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο. Ο στον Ατρόμητο θα κερδίσει, ναι. Θα κερδίσει γιατί το θέλει ο Σπανός. Μαγκιά του. Όχι, ρε φίλε, γιατί θα λείπει η μισή ομάδα. Μαγκιά του. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν μου λες να μιλάμε τώρα παλικαρίσια. Εμείς αν ήμασταν στη θέση του ΠΑΟΚ, δεν θα θέλαμε να μην παίξουν οι δικοί μας. Στα ίσια. Είναι καλό ερώτημα που κάνεις, Γρηγόρη, με αυτό. Δηλαδή, αλλά... γιατί θα πρέπει να ερχόμαστε και στη θέση του άλλου. Ναι. Εντάξει, έχει... γιατί πρόσεχε. Δεν παίζει να έχει μειωμένη απόδοση. Λέει, μην παίξετε. Ναι, τι παίξετε όμως. Άμα σου βγάζει τρεις παίκτες βασικούς, τέσσερις, πώς είναι, δεν ξέρω.
σου δηλώνει με κάρτες τις υπολείπους στον αγώνα αυτό το συγκεκριμένο να μην παίξετε. Ρε φίλε, παίξετε, λέει. Όταν είχαμε πάρει δανεικό το Θανάση στο Δημόπουλο, ναι. Μου την έδινε κάθε φορά που με τον Παναθηναϊκό. Από πού το πήρασα. Με τον Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Με τσάτζι, αλλά ήταν συμφωνία. Τι να κάνω δηλαδή, να τον βρίσω. Ήταν φίλοι μετά. Τι να πω ρε παιδιά, εγώ το βλέπω έτσι. Ήτανε συμφωνία, Βαρδινογιάννη. Ήταν φίλοι μετά ο Δημόπουλος με τον Κόκκινο. Και τι κακό είναι. Πελοποννήσια μιλούσε ο ένας, του Πιώτικα μιλούσε ο άλλος, ήσαντε ήμαντε. Από, καλύτερα, από τα ναι, καλύτερα παιδιά που υπάρχουν. Είπα εγώ το αντίθετο είπα. Και λοιπόν. Είπα εγώ το αντίθετο είπα. Με χαλούσε, και αλλά αυτή η συμφωνία είπε. Και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ακούτε παιδιά. Οι Δημοπουλέ και οι δύο ήταν. Όλοι και οι τρεις. Τον άλλο δεν τον ξέρω. Και ο Φούκη. Τον Φούκη δεν τον ξέρω. Πληροφοριακά σας λέω ότι στην Καβάλα υπάρχει ατρόμητος. Υπάρχει ένας ατρόμητος. Ποιος ατρόμητος? Φίλαθλος του ατρόμητου. Υπάρχει Καβαλιώτης ατρόμητος, θέλω να το γνωρίσω. Ναι. Πάντως στον Τζαλαπετινό να τον κεράσω ένα καφέ εκεί. Να σε κάνω. Ξοδεύτηκες καφέ, θα τον κεράσει. Στον Τζαλαπετινό. Εκεί που έχει 30 λεπτά ο καφέ, εκεί θα τον πάει. Καθόλου δεν κάνει. Πλάκα κάνω, βρε. Πλάκα κάνω. Ξοδεύτηκε για καφέ, θα τον πάει, ναι. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, άντε, σας χαιρετώ. Δεν ξέρει, μόλι πάει ο σερβιτόρο του Τζαλαπετινό, κάτσε. Θα πει, είπα εγώ τώρα στο ραδιόφω, θέλω να πληρώσω κιόλα. Εγώ κόκκινε πληρώνω. Έχω ψυχή να πληρώσω. Ναι, ναι. Εσύ έχει ψυχή να δαγκώσει μόνο. Ναι. Καλημέρα. Δαγκώνει κανονικά. Δηλαδή, δαγκώνει χορηγού, δαγκώνει τίμια. Δηλαδή, θέλω να πω τίμια δαγκώνει. Εγώ δουλεύω, φίλε. Τι κάνει? Δουλεύω. Δύο ώρε τη μέρα δουλεύει. Δεν κορίτε. Έλα μου τώρα, δουλεύει τώρα. Εννοεί σκάβει. Γιατί όποιο δουλεύει πρέπει να σκάβει, δηλαδή. Έτσι που το παρουσιάζει. Ήρα, μα ξεκουμπόθηκε και με τα παντελόνια εκεί, άραζε. Γιατί μετά το ξύλο μου πω δεν τραβά και τίποτα άλλο. Ω, εντάξει, ναι. Ορίστε. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο Μάρκο, ρε. Καλό στον παππού Αλπίνο. Έλα. Πόσο κατέμι μπορεί να είσαι. Καλό στον Τζεπέτο. Πόσο κατέμι μπορεί να είσαι. Καλημέρα. Μια ζωή παίρνει εισιτήριο στην 5, στην 6. Πήγε να μου πάρει τα. Αγόρασε τα VIP και δεν έχει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να φύγει ο βοηθός, ο προπονητής που τραυματίστηκε στο χείλι. Δεν μπορεί να πάει, τον δίνουμε να πάει κιμπάπ και δεν μπορεί να το μαζίσει. Στο χείλι, ρε με λαχρινάκι. Ρε εσύ Μάρκο. Δεν τρέπονται. Μάρκο. Αυτή περιμένει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν τιμωρείται ο ΠΑΟΚ. Εμείς το μόνο πράγμα θα γίνει και κλεισμένο το θερόν για να το καταλάβουνε. Εκεί θα τους πάρουμε όπως δεν θέλουν αυτοί. Όσο για την ΑΕΚ που γερεύεται πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα θα το δει. Πάμε Τρίπολη, παίρνουμε τους βαθμούς που θα τους πάρουμε σίγουρα και έρχεται η ΑΕΚ. Εάν θέλει και η ΑΕΚ να τραυματιστεί, έχουν έναν ωραίο προπονητή που χοροπηδάει, γιατί εδώ μέσα δεν θα χοροπηδάει τόσο πολύ άνετα, γιατί κάτω το πράσινο έχει πολλές λάσπες. Λάσπες που να κολλήσουν τα παπούτσια του και από τα πολλά τα γκολ. Αυτό να τους πεις τα εκάκια, την αεκούλα που εμείς ποτέ δεν θα φτάσουμε στη ζωή μας να παίζουμε με τα χωριά και τα τρακτέρια. Τρακτέρια! Άμα φύγει ο Ρώσος, να σε δω που θα παίξει. Εκεί ονειρεύεσαι, κολοκαλά. Καλά που μας είπε ο φίλος ότι είναι από τη Στοκχόλμη Σουηδίας, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είναι από τη Ιαπωνία. Το πνευμόνι σου να κοιτάξει, κολλή. Άκου ήχο. Σπύρο, είσαι πολύ αλήτης. Ωραία, πνευμόνι. Μεγάλος αλήτης. Έχει άλλον. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά άρχισε να παρετήσει από την κυβέρνηση. Γενικά έχει χαθεί η μπάλα λίγο. Μυρίζει εκλογές. Πραγματικά πιστεύετε πως ο Τσίπρας και ο κάθε τσεκαλώτος θα έχουν στο μυαλό τους τον ΠΑΟΚ? Επίσης, η δικαιοσύνη έχει καταφέρει για την κουμαντάρη κυβέρνηση. Ή μήπως είναι σε κόντρα και μάλιστα μεγάλη. Δεδομένη ποινή στον ΠΑΟΚ και μην ψάχνετε και μην τους πουλάτε ελπίδα. Λοιπόν, Γιάννη. Οι παρετήσεις αυτές είναι όλες αστείες. Με πρώτη του Ζουράρη. Πολιτική συζήτηση δεν έκανε. Να μην τον απαντήσω. Να μην τον απαντήσω. Όχι, ρε κόμπι. Τελειώνει η εκπομπή. Μη ρε κόμπι. Λοιπόν, μη γίνεσαι χείος. Σε αυτά που δεν μπορεί. Εγώ δεν σε έβρισα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνουν. Όπως η κυρία που παραιτήθηκε τώρα είναι αστείο, γιατί αυτό που έκανε ήταν κάτι νόμιμο. Τι έκανε η γυναικούλα. Πήρε το επίδομα αλληλεγγύης 23. Δεν θα φας γαρδούμπες. Όχι, δεν θα το έκανε. Δεν θα το έπαιρνε ο κόκκινος. Ο κόκκινος είναι γαλαντόμος. Δεν ναι, δε διαφωνώ. Λέω ναι, ότι ναι, αυτό ναι. που έκανε είναι ηθικό είναι το θέμα. Σιγάρα ηθική. Εντάξει, με αυτά προσπαθούν να κερδίσουν εντυπώσεις. Οι Σιριζέοι, κατάλαβες. Ναι, σε προσπαθούν κάνει ο Μπιστέκης, να... σαλάμι θα σε κάνει. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε στον τελευταίο, ναι. Εσύ, έλεος. Ναι. 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 Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Γρηγόρη μου, γεια σου, Κώστα.
Γεια σου Βασίλη, τα ρήφα. Σήκα, φίλε μου, καλά είσαι. Καλά, βλέπεις εδώ πέρα. Το συνοπαδό ο οποίος τους γλύφει όλη τη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι και γνωστό όλοι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, εξυπηρετεί αυτά που πρέπει να εξυπηρετήσει. Τους γλύφει καλά. Εντάξει, το παλεύει ο άνθρωπος, εντάξει. Μόλις του την πέσα λιγάκι χθες, να μην πετάξω παιδί, τι να κάνει τώρα. Άκου τι είπε, δεν υπάρχουν αργιανοί. Δεν υπάρχουν αργιανοί. Εντάξει, το έκανα λίγο διπλωματικό. Καλό ήταν όμως, ωραία το έπαιξε. Έξυπνο ήταν. Μπιφτεκάζουνε. Γρηγορή, θέλω σε παρακαλώ πολύ, μια που εσύ είσαι μέσα στο. Εκεί στο. Στον γκρουπ μέσα, ρε παιδί μου. Στους υπολογιστές, τα κομμάτια και αυτά. Θέλω να βρει, σε παρακαλώ πολύ, το εξώφυλλο που έβγαλε η εφημερίδα η οποία είσαι και εσύ εκεί πέρα μέσα, μετά το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο 53 που διακόπη για τραυματισμό του Ήβιτς. Σε παρακαλώ πολύ αύριο, όχι τώρα, δεν προλαβαίνεις. Παρακαλώ πολύ, θέλω αύριο εγώ το εξώφυλλο. Κατανοώ τον Αριανό και τον κάνω και εγώ ερώτηση. Η εφημερίδα που έβγαζε ο Τίμης Παπαϊωάννου που είναι Αριανός, τι έγραφε εκείνη την εφημερίδα. Συγγνώμη, μην καυγίζεις, ρωτάω εγώ τώρα. Η εφημερίδα των Αριανών, κυρίες και κύριοι, τι έγραφε στο πρώτο σελίδο της.